Παίρνει το βόλτα ρε φίλε, πάρτο λουρούι ρε φίλε, πάρτο. Που να πάει σε σοκ σαπολάτο. Φίλε, γιατί 50 ευρώ όμως πρόστιμο. Δέχομαι να, 100, το, να του βάλεις 100. Πρόστιμο. Όχι ρε φίλε, έτυχε μου να πάω σε συνάντηση για πράγμα, πω μες στο γραφείο του άλλου και πάει να τον κότσερο πριν να πω μες στην πολυκατοικία. 100 και 200 να του βάλεις. Και μου να χαρίσω να πούτσι μετά. Με τα κλονούθια. Μπαίνεις μέσα στη συνάντηση. Μπήκαν και μέσα στα ρούτς του παπουτσού. Τι είναι το σιρότερο. Ναι ρε φίλε. Δεν μου κάνουν έτσι αμέ ρε φίλε. Πρέπει να σου πάντα να δω το κλειφί. Θα κάτι να τη βγάλεις από πορτοφόλι να μάζεις έτσι. Γιατί 50 ευρώ. Πάει στη συνάντηση με παιδιά σε ωραία λεπτό. Αμέ που γίνεται ρε κουμπάρε. Βαστά λεπτό. Το σιρότερο ρε φίλε. Να μπεις μες αυτοί να κάτσεις και να πάει στο χαλούι. Να κάνεις έτσι. Και να πατάς να μυρίζεσαι, πατάς κλάτς πεζίνα, σπέρνεις το σκατό μαντού. Φίλε, γι' αυτό μπορούν τα χαλούθια στα αυτοί, δεν μπορούν για τα πειλά. Τελευταίο podcast για τώρα, για φέτος. Εντάξει, για τώρα, καλοκαιρινή περίοδο και μετά. Ο χορηγός ή η χορηγή πράσινο σου μπαλε. Να λεπτό περίμενε και έχουμε πολύ κόσμο να κάνει κάτι κάτω. Πράσινο σου μπαλε λεφτά για να συνεχίσουμε. Ναι, ναι. Ναι, γι' αυτό να θέλουν να δω κουροπεσκιά. Να θέλετε να δω και δεν έχουμε σας ανάγκη, αλλά δώστε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μη luxury products, να ευχαριστήσουμε εννοείται. Που μας χορηγά τόσο καιρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή τη φανελίτσα θα τη φοράω κάθε πρωί στο γυμναστήριο. Θα τη φοράω κάθε πρωί, θα την πλένω και θα τη ξαναφοράω το επόμενο πρωί. Λοιπόν. Έχω κι άλλες. Άρα θα φοράω. Κάθε τρεις μέρες θα πλένω, θα κάνω pleasing. Μιλάξω αν είναι. Εμίλησε τώρα, Τζιν, που είσαι δεσπλυνίσκη. Αμπατζέ. Πλύνει την ίδια ξανά, ξανά, δεν προλάβει. Τα είχα ότι ναι, έχουμε. Αξιέρι το έχει τρει. Οπότε αν το Me Luxury Products και το κορίτσι του Me Luxury Products ενώ η Καλία Ιδρακατάκη η οποία περίμενε ένα συγκιστικό μου θα νομίζω ότι η Καλία Ιδρακατάκη είναι το κορίτσι μου. Όχι ρε, το κορίτσι του Me Luxury Products. Α, για την κουμπή μας. Για το podcast μας. Καλή αλλά εξηγήθου στα ίσα. Καλησπέρα, γεια σας. Είναι η δεύτερη, τρίτη φορά που το κάνεις. Δεν μπορώ να πάλι. Να πεις εγώ τώρα. Επίρνα πιο καφέ μετά από το πρώτο το podcast. Επίρνα πιάς καφέ. Και περιπέζαμε οι συμμαθητές μου για το πιπίνο μιλφ. Που να ξαναπιάσεις. Αλλά έχω σας το ταμένο να δεις μετά τα μονάσκα. Που να θέλεις ξανά να πιάσεις καφέ, πέμω να πιάσεις μαζί. Συνεχίζει το κιόλας. Ενδιαφέρουμε. Εγώ αν ήμουν στη θέση μια φορά το πενταήμερο ήταν να πλυνίσκω εφάνελα. Είσαι πιπίνο μιλφ και τέλος. Είτε σε περιπέζονται όχι. Θέλω να αλλάξουμε σε μπιμπίνο μιλφ. Έχει ένα λάμα, αν το πιάσω και κάτω, πού είναι η κάμερα. Αν το πιάσω και κάτω, θα το πάσει και λέει θα φταίω. Κάμερες έχει παντού, είμαστε όπως τον Big Brother εδώ. Ναι. Λάμα. Καλία, λοιπόν, πρώτα απ' όλα για το Me Luxury. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έφερες κάποιες κρέμες σήμερα, μας βάλεις να... Έχει πρόβλημα με το μικρόδειξη. Ναι, άιστο ελεύθερο. Δεν χρειάζεται να το κρατούμε. Νιώθω ότι απειλούμε από το μικρόφωνο. Δεν απειλήσε, μάλλον είδες το... Δεν χρειάζεται να το κρατάς, άιστο έτσι ελευθέρω. Πάντως το προηγούμενο το στούτιο ήταν λίγο πιο αναλαφρό, θα με έχει πολύ χρυσό, σε έναν κόκκινο τηλέφωνο. Εδώ κόκκινο τηλέφωνο που χρησιμοποιεί που έκαμε τον Χριστόφκια. Αμή είμαστε μαμόν και του κόσμου, είμαστε στην Πάφο. Στην Πάφο. Ναι, στον Αναστάση μπορεί να το δούμε σε λίγο. Είναι ο παραγωγός μας και προαγωγός μας. Μας επούλησε ούκο λίγες φορές. Οπότε να δούμε σε λίγο να μας πει λίγα πράγματα. Ενώ τα βαντζής μας, ενώ πιμπ μας. Ναι, να μας πει λίγα πράγματα για ποιο λόγο να ξεκίνησε το podcast και αν είδε χαίρι που δίνει το πράγμα όλο. Γιατί δεν νομίζω να είδε. Οπότε να το έκαμε μόνο για τα... Επειδή εγούσταρε, ευβιτσόζος και... Τα πράγματα γάρα, όχι, κάνουν το για τα λεφτά. Και όμως είναι όλα τα πράγματα. Και πια κλαίει σε λίγο. Και όμως είναι όλα τα πράγματα για τα λεφτά που γίνονται. Έχει πράγματα και δουλειές που γίνονται γιατί έτσι γουστάρει κάποιος. Σωστό. Εντάξει. Ναι, αλλά ο δικός μας είναι φιλάργυρος. Ναι. Να μας τα πει σε λίγο. Λοιπόν. Τις κρέμες σου βάλιστε. Θέμα για την κρέμα. Τις κρέμες σου βάλιστε, που σου έδωσα. Πότε να σβάλω. Έφερα τις μαζί μου και τώρα είναι αυτό τσαμέ. Live που να σου τις βάλω. I like.
I life, I like. Γιατί μπορεί να μην ξέρεις τι είναι τα λόγια της βάλης, καταλαβαίνεις. Πού να ξέρει εδώ ο Ρουπέτος. Τι εννοείς, έχει άλλον τρόπο εκτός που τούτο. Έτσι είναι και κάνεις κρεβά, έτσι κάνεις πόντο το σαπούνι, μετά από το ξούρισμα. Τι εννοείς, ρε. Είσαι τυχερός που σου φέρασε το σαπουνάκι να το κάνουμε λάβει με την κουβάδα, με φαντάστηκες. Να μπορώ να κάτσω για μέ, να του βάλω κρεμουά. Ναι, μπορείς. Γιατί οι άντρες νομίζουν και ξέρετε να τους βάλετε κρεμουά. Ένας παρακαλώ τα μέ για τον χώρο εργασίας. Σηκώνουμε, ναι. Καλή μου, έλα. Έτσι, το μικρόφωνο είναι να σου χτυπήσει. Μπορώ με το μικρόφωνο, δεν τα πάω καλά. Έλα και να τα βρούμε. Πόσες φορές ακούσεις την κουβέντα. Η άλλη κουβέντα που λέει είναι να σε γυρέψω, ρε. Οπότε σου πει Κύπρεος, έλα και να τα βρούμε ή ρε πέλε να τα κανονίζουμε. Έφαγες τράμπα. Ναι, αλλά σου το πει ο Καλαμαράς. Απάνα, για. Έτσι, τράμπα συνεχόμενη. Στο έλα και... Πάει για χρόνια, ναι. Έτσι να σου πει ο Καλαμαράς, έτσι να σου πει... Μα εγώ θέλω ένα λεπτό, μην είμαι ένα λεπτό. Έλα και να τα βρούμε. Έλα φίλε, θα τα βρούμε. Του πολλά. Θέλω να φαίνεται το πράγμα, θέλω να κοπεί και να τον εκβιάζω για πάντα. Λοιπόν, θα ακόμα και να το σβήσετε, εγώ θέλω να το έχω στα αυτά. Πέθηκα μετά να πούμε ότι εκτός που τον Αναστάση, έχουμε σήμερα καλεσμένο έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει μας περήφανος στην Αμερική. Και κοιμάται καλή και συνεχίζει ποτέ. Και στην Νέα Νιόρκη. Καλώς επίτω, στείλες γενέκα σου, που είναι... γάμισουν τα πράγματα. Βάλεις κρέμες. Έχει πρόβλημα, Νιάννα, γιατί έχει και η Άννα τις κρέμες. Το άμαξα το. Λοιπόν, είναι ο Παμπός ο Γρηγορίου, πεθυκένω να δούμε σε λίγο. Κάνει μας περήφανος στη Νέα Νιόρκη, στο MMA. Queens. Ναι, στο Queens. Και να μας πει λίγα πράγματα για την πορεία του, πόσο ξυλοντρώει, uppercuts. Πόσο ξύλο διά. Ναι, σιγά με διά. Έλα και ένα διά. Στέλναμε τον. Στην αρχή, στο MMA, γίνεσαι ο βοηθός στην προπόνηση. Ενώ ο Σάκκος. Ο Σάκκος, ναι. Ναι. Να μας τα πεις λίγο, Πάμπος. Ναι, ναι. Και εσύ να μπεις, βρε, Πάμπη μου. Μανολή. Δεν νιώθω καλά που είμαι μακριά σου, Μαρίνο. Πότε να τελειώσει το πράγμα την κρέμα. Πότε να φύξει αυτή που μπήκε ανάμεσά μας. Ξέρεις ρε φίλε ότι η αστυνομία Κύπρου δεν επέτρεπε να φορείς παντόφλες και να οδηγάς. Τι, περίμενε. Αυτοκίνητο. Παντόφλες flip-flop, ναι, και να οδηγάς. Τούτο δεν το ξανακούσα. Ξανακούσα ότι δεν μπορεί να οδηγάς μοτόρα χωρίς φανέλα. Γιατί να κρυώσεις. Δεν ξέρω ρε φίλε. Να κρυώσεις. Όπου μητσείς πάντα φανάζαν οι αστυνομίοι ζετάες ότι φορείς φανέλα, πράγμα φορείς φανέλα. Ναι και τελικά μετά από συζητήσεις και τέλος πάντων συνεδρίες φτάσα στο συμπέρασμα ότι it's ok, μπορείτε να οδηγάτε με παντοφλές και με flip-flop και με flip-flop, ναι. Απλά δεν προσφέρεται να το κάνετε το πράγμα για τον λόγο ότι είσαι σούργελο. Είσαι σούργελο. Δεν προσφέρεται γιατί είναι επικίνδυνο. Ήξερα το, γι' αυτό είναι φορές εφαίλα εγώ. Δεν μου λέγει. Ήξερα ότι να βάλει φανέλα, αλλά σε να εφάει. Ναι ρε φίλε. Τέλος πάντων, τώρα ήρθε η ώρα να το απλώσουμε και μετά συνεχίσουμε για το φλιφλό. Μαρίνο μου, ας σου πω. Μπορεί να είσαι επικίνδυνο να οδηγάς αυτοκίνητο με ταχύτητες, με παντόφυλλα. Τώρα που πάει να πιάσει το κλάτσο, δεν μπορεί να μην την πιάσει ο στόπερ. Εγώ ήρθα από Λευκοσία με τα flip-flop. Έτσι εγώ κάποτε οδηγούν την μοτόρα με σταχύτητες, ξυπόλυτο. Ναι. Τίτσιρος. Αλλά και εγώ με την παντόφυλλα πολλές φορές που οδηγώ. Πάντως έχει όντως αυτοκίνητο. Κόσμο μου. Έχει όντως δυσκολία να βάλει ο άντρας κρέμα γιατί είναι το μουσί. Καταλαβαίνεις. Και επειδή έχω πολλές κουλιές, πρόσεχε να μην πιέμε στη κουλιά του Αμίνη. Το πρόσωπο μου. Ποιος φαίνεται η γωνιά στο πρόσωπο. Θέλεις να μην που πάει έτσι, και να μην. Να μας πείτε και ζυγωματικά. Λοιπόν, οπότε ναι, προσέχετε, μας λέει η αστυνομία Κύπρου, καλύτερα μην οδηγάτε με παντούφλες ή flip-flop, γιατί είναι επικίνδυνα να χάσετε τον έλεγχο του car, του αυτοκινήτου. Ναι. Λοιπόν, επειδή είναι ένας Κινέζος... Εγώ άρεσε αντιλιακή, ρε φίλε. Τούτε αντιλιακή τώρα. Όπως βάλω... Κάτι τουρίστες ρε, ούτε να μωρά τους άσπρα, ολό άσπρα, βάλω τους αντιλιακή και βάλω τους έναν... Τσιφασί. Έναν layer
άσπρο μου άντως. Έλα απλώς το μόνο. Εν μπορώ να, γιατί πρέπει... Ανεπίσημη εκπομπή τώρα. Κάμε το εσύ μόνος. Πώς. Είναι ο μπόι που μας έτσι να μου κάνει τσέσμα. Κάμε το τσέσμα. Μπορώ να γίνει έτσι. Time out, time out. Έλα από εδώ, άρθω από εκεί, θα την απλώσει. Γιατί είναι να ξέρεις από την ευθυσία. Με λάδετε έτσι, θα την απλώσει, έλα από εκεί να έρθω από εκεί. Να μπορώ να συμπλώσω η όλη, ρε. Λοιπόν, επί ένας Κινέζος να αγοράσει flip-flop. Ρε, ακούμε, ρε. Περίμενε, ναι. Ένας Κινέζος να αγοράσει flip-flop. Ναι. Ο Κινέζος ήταν με έναν πόδι. Και πήγαινε έτσι μέσα. Και έδω, γεια, έχετε flip. Επειδή δεν είσαι το flop. Ναι, μου να κάνει το flop. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Ναι, αλλά πάλι να μας κράξουν κάτω στα σχολεία. Γιατί? Μα έχω ρε παιδιά να πω εδώ. Πασαλίφτου ρε, πασαλίφτου ρε αφήρ. Έβαλες σου Solarium After Sun. Έβαλες σου Hydra Perfection. Και έβαλες σου και Lift Creator. Γιατί νιώθω πιο νέος. Ναι, κάμε τα τζαμε. Τρίφτου ρε, τρίφτου καλά τζα. Εμάς τα γένια σου πήγαν τζα, εμάς το πήγαν. Τούτα τα σπρούθια γένια. Όχι ρε, τούτα. Ναι, δεν ευκένω. Περίμενε. Αυτά, μια φύγη, μια μετά, μη. Λοιπόν, που λες καλιά μου. Οπότε, τούτη κρέμα να μας κάνει καλύτερο. Δεν μπορώ, τούτη. Έφυγε. Άγγε μας τα πράγματα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, θα καλέσουμε τώρα σε λίγο να έρθει στο σετ. Έναν άνθρωπο ο οποίο. Ας σου πω, δεν έπρεπε να πούμε όμως του παιδιού για το παιδί να μου κάνει, γιατί ήθελα να πω κάτι, ρε κουμπάρε. Πέτω, πέτω. Καλό στο μάτι. Ωooooh, ήθελα να το κρατήσουμε surprise του κόσμου. Αλλά. Ξέρεις τι μου θυμίζεις με τις κρέμες. Φιέμπο. Όταν. Που πριν να μπούμε μέσα στο κλουβί, βάλουμε μας βαζελίνες. Ναι, ναι, ναι. Για να φάεις πουνιά να μην σχιστείς. Έτσι μου θυμίζεις, κάτι έτσι. Είσαι γεμάτος. Εφίαν τώρα. Εφίαν τώρα, καθαρίστηκε. Εφίαν, εφίαν. Για λύση. Όντως, τις βαζελίνες βάλετε για τα... να μην σκάσει το δέρμα, ναι. Οκ. Έφυγες που την Πάφον και πήγες Νέα Νιόρκη, είναι εσύ. Για να κάνεις MMA επαγγελματικά. Και στην Κύπρο κάνεις επαγγελματικό, απλά δεν μπορείς να το κάνεις σαν full time. Mm-hmm. Γιατί δεν έχει λεφτά. Δεν έχει πολλούς να σε δέρνουν στην Κύπρο. Ναι. Ή δεν έχει πολλούς να δέρνεις. Και δέρνεις συνέχεια τους ίδιους. Πόσο να δέρνεις, ναι ρε κουμπάρα. Πόσο φορές να δέρνεις τους ίδιους. Γενικά έτσι δεν έχει πολλή εξέλιξη στην Κύπρο. Mm-hmm. Και γι' αυτό έφυγε από η Αμερική, για να με δέρνουν παραπάνω. Θα μείνει τώρα πολύ. Ναι, ρε φίλε, γιατί να πάει δύο ώρες γυμναστήριο, να δέρεις, να νερθείς, και ύστερα να αφήνει να πάει πεζίνα, να δέρεις τον πεζινάρι. Δέρνουν οι Αμερικάνοι, ρε φίλε. Δέρνουν. Γιατί και μόνο οι Αμερικάνοι έχει που όλο τον κόσμο που έρχονται στην Αμερική. Ναι, εντάξει. Μίξ. Δηλαδή, φάει international ξύλο. Γαουρό ξύλο, ρε φίλε. Φάει international ξύλο. Σαν το Κυπριακό είναι εσύ όμως, ναι. MMA σημαίνει Mixed Martial Arts. Έτσι μόνοι. Ακούω τη φωνή σου σαν να ευκείς που η θάλασσα μετά από δύο ώρες. Εμπούκομένος, εφάσεις πουνιά δαμέ, να υποθέσω. Πάντα έτσι πουνιές, γόνατα, ό,τι έφα πουλ. Ενώ έρχεσαι κάποιον θέμα και... Κάπως έτσι, όποτε μιλώ στο τηλέφωνο, ρωτούν με είσαι άρρωστος. Όχι λόγος, πάντα έτσι. Αχ, θυμάσαι που ήταν ώρα στις ο γιος σου άρρωστο και κάνεις σου. Ναι ρε, όσο κράτης. Μπαρίνο, μπαρίνο, μπαμπά, μπαμπά, λες μπο. Δεν νομίζω αν καλά μαρά στη αρχή, γιατί μιλήσεις μπαμπά. Ρε, ενώ πως τους Ταϊλανδούς που σπαζούν το κόκκαλο δαμέ με κλωτσέ στα κανιά που λαλούμε, νεκρώνει τον εύρο, ναι. Το οποίο ως σε μια ηλικία μπορεί να το κάνεις, από μια ηλικία και μετά έτσι νεκρώνει. Ναι, μετά διάσου το ξέρω. Δεν το ξέρω το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε, επέμπω το 25, 22, 23, νομίζω, 20, τσάμε. Μετά, ό,τι και αν κάνεις, έτσι. Να σου πω, δεν ξέρω για το πράγμα, αλλά... Επειδή πιάνε το σιέρ του το καλό. Γιατί και εγώ που ήταν να ξεκινήσω επαγγελματικά, έβαλα με ένα δύο κλωτσές πάνω σε ένα σάκο που είχε ένα άμμο μέσα, αλλά ήταν και 10 χρονών και στο σάκο. Ο άμμος είναι όπως την πέτρα. So, έδιω κλωτσές και τα κανιά μου έγιναν μελανιά σαν εμαυρίσαν και δεν μπορώ να περπατήσω. Γιατί πρέπει να συνηθίσεις. Του τον πουλαλούν να τον νεκρώσεις, πολύ συμφωνώ, γιατί
είναι θέμα, θέμα συνήθειας. Γιατί θυμούμαι, ας πούμε, περπά του σπίτι και μπορούσα να ξέρεις που βρίσκεις παστά έπιπλα μας στις γωνιές με το κανείς σου και κάθε και κλαίεις. Ας πούμε, τώρα περπατώ, χτυπώ και προχωρώ, δεν καταλάβω τι χτυπώ. Ναι, οπότε αν κάνεις αναγκαίνεις συνέχεια σπίτι. Ναι, άμα θέλω να ταράξω κάτι, κλωτσώ. Δηλαδή, έτσι, με λίγα λόγια. Έδιανες κλωτσές πας στο σάκο που αντί άμμος έγινε και πέτρα. Νεκρώσαν τα κανιά, ξέρω εγώ, και είπα σου μετά αφού νεκρώσαν τα κανιά να παίρνεις φορά να κουτουλάς πας στον τοίχο να νεκρώσεις και τον κουτ. Τσέλιζες το. Δυστυχώς η μούτη είναι νεκρονιός ο Γενάρε. Την τελευταία φορά που σκέφτομαι ότι εγώ την μούτη μας πάσα πολλές φορές και πριν να φύγω από Αμερική έκανα την τζεχείριση, έκανα πλαστική γιατί είχα σπασμένα κόκκαλ. Επί Αμερική έφαγα γόρα του μπα στην μούτη και ήρθε έτσι η μούτη μου. Έτσι, αμάς στο άλλο, έχω φωτογραφία να σου δείξω, ήρθε έτσι. Και που επιάστησες πρώτη βοήθεια στην Αμερική, είναι ράψα μέτσι μου, για μια εβδομάδα ήμουν έτσι, η μούτη μου ήταν έτσι. Για ώσπου να μου έβρουν, να με βάλουν, να με κάνουν, να μου γυρίσω. Μην το στήριξα με πλαστική. Όχι, επειδή έβαλαμε στο χειρουργείο, ρετσιμίσαμε γιατί ήταν πολλά σχήμα και απλά ισώσαμε μου την. Έβαλαμε μου την έτσι, δεν ήταν εγχείρηση. Okay. Τσίρο ήταν πολλά σχήμα όντως. Και σκέφτομαι ότι μετά από δύο μήνες έπαιξα και αγώνα. Πάλε καλά, τέλειωσα στον πρώτο γύρο και δεν έφαγα τίποτα. Α, πώς πάει στον πρώτο γύρο. Κάνει η μαμά του τηλέφωνο, έλα ρε, πώς περνά ρε πάνω μου και πάνω στην ένωση. Και έλα, άμα καλά είμαι στις πρώτες βοήθειες, τώρα κάμα μου ένα λευκαρίτικο μπα στη μούτη. Με έχεις εγκιά, άμα είμαι καλά, σώσα μούτη. Ωμα, εγώ έχω τη συνέχεια την πάρα μου και λαλή μου να έρθω πίσω, να έρθω πίσω. Και όταν ήμουν στις πρώτες βοήθειες, κάνει με η γυναίκα μου και λαλή μου, έλα που είσαι, έλα ότι είσαι στο νοσοκομείο, λέω ότι είσαι τίποτε, δεν έγινε κάτι. Λέω ότι απλά φάτσι σε μπούτι μου, έστειλε τη φωτογραφία. Εντάξει, δεν γίνει τίποτα, δεν είναι αλήθεια. Εμείς ήταν μια νέα εφαρμογή που ανέσσε. Σκέφτομαι ότι, φίλε, εγώ όταν εφάτω, εγώ να το εφάτω στην προπόνηση. Και με πιάσει στο νοσοκομείο, εγώ νόμιζα ότι απλά άνοιξε. Οκ, πώ στο νοσοκομείο, και βλέπα του ούλων το στάφι, βλέπαμε και κάμπλον έτσι. Κάμπλον έτσι. Λέω ότι εγώ να μου γίνε λαλό, και μετά η νοσηλεύτρια λέει μου. Πρώτα απ' όλα, λαλή μου, να σου πω ότι η μούτη σου είναι πολλά σχήμα, λαλή μου. Να της κάνουμε φωτογραφία να τη δω και μετά είδα τη φωτογραφία. Ήταν όπως τα έργα, ρε φίλε, έτσι. Πώς το ρόκκινο κρέμμα τον γιάμε. Μόνο που τώρα ήταν αληθινό. Έτσι είναι το σλόμο, sorry. Επιάζω εγώ μια νεορκή πασού και επία να φάω γόνα τώρα, αλλά ρωτήσαμε με welcome. Και μου πήγαινε να κάνεις το course. Ναι, πήγαινε να κάνω course. Και μία στο course. Λοιπόν, οπότε έχεις το σαν επάγγελμα το πράγμα. Να σου πω ότι έχεις και χειρότερα, ενώ να μην ανησυχείς, στα σπήλια, στο χωριό σπήλια, το ταχυδρομείο Κύπρου ανακοίνωσε ότι γυρεύκει να προσλάβει άνθρωπον και να δουλεύει τσάμε, σαν ταχυδρόμος. Και να πιάνει το καταπληκτικό ποσό των 38 ευρώ το μήνα. Oh my God. Για αυτό λόγο να πάει κάποιος να κάνει το πράγμα. Λογικά ρε φίλε, μητσίν το χορκό και πετάσεις τα γράμματα. Είσαι πας στον καναπέν και πετάσεις τα. Και γυρίζουν και παίρνουν, κάθονται πας στο τραπέζι του άλλου. 38 ευρώ. Πες το κουτί. 38 ευρώ τον πήρε, εγώ να πού κάνουν Αμερική ρε. Να έρθω να κάνω ρεύκο την τρία. Ναι ρε, πότε φάει ο άνθρωπος ρε 38 τον μήνα. Μες αποκοπές είναι αχρωστίτσιο. Άχι αποκοπές. Λογικά ναι ρε. Γεσί, κυριολογία ασφαλίσεις. Ναι. Και έρχεται ο μισθός σου, ας πούμε, και στον μωρά μου πληρώθηκα. Άντε, πάμε στο μόλι να το δούμε μπόξο. Και εμείς και δούμε μπόξο. Ούτε μπόξο, να πούμε τον μπορώ να πάρει βενζίνα. Ναι, πράγματι, τώρα είμαι ακρίβος εν τζολάς. Τι λέτε, ρε. Εντάλλως μετακίνησε. Πού στέκει όμως το πράγμα, το 38 ευρώ το μήνα. 38 ευρώ το μήνα, Άντζελα, είσαι, ξέρεις, μια δουλειά εύκολη και θα κάνεις πολλά πράγματα. Λογικά, πράγμα, τον έχω να κάνει μόνο έτσι. Και πάει στον επόμενο, είναι ο επόμενος που απέρνει. Εσύ μου βάλει στο σάλι να κολλά το... Να μην τα αρκανά του μάλλη, κάνει 38 ευρώ το μήνα ο καθένας, απλά κάνουμε μόνο ένα πράγμα. Λογικά ναι. Ναι, περνάς που interview, θωρούν τη γλώσσα. Και πόσο σάλιο βγάλεις. Ναι ρε, και σαν Κυπρέ είμαστε πολλά σαλιαρίστες. Λήφτης είσαι ρε. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ζήσουν. Γι' αυτό μου κάποιοι γλύφουν. Πεντός μετακινήσε στην Νέα Υόρκη με τρένο. Όχι, έχω αυτοκίνητο. Ναι, έπιαν το σπίτι. SUV. Όχι. Κάμε εικόνα SUV τώρα. Ναι, ωραία. Κρατώ το λαμέ. Όχι, αναβάσεις. Έσκαλε. Βάλει ποντά λατινοαμερικάνικη μουσική. Ναι, ναι. Βγαίνει με το γυαλί. Χέρι ρέξε το παράθυρο. Που καμισούει. Χέρι ρέξε το παράθυρο. Καμισούει με φινιτζές. Ναι, και μπαίνει με στο ρίγκ. Τρώει.
ξανά. Τσεντούα, ρε, Under Armour, γεμάτη με τα πράγματα και μετά γίνεται μεταμόρφωση όπως το Superman. Πόσο διαφορετική είναι η ζωή που την πάφων στη Νέα Υόρκη? Να σου πω η Κύπρο, ρε, καμία σχέση. Αν ναι, γιατί πάφω σε διαφορετικό. Όχι, γενικά. Καμία σχέση, ρε. Δηλαδή, εγκαλύτερη ζωή. Καλύτερο όσον αφορά. Καλύτερο όσον αφορά σε όλα εκτός, ας πούμε, εγώ που με θυμώνω έρθω στην Κύπρο, ρε φίλε. Που με θυμώνω έρθω στην Κύπρο, ρε φίλε, να πω στη θάλασσα μου που είναι έτσι λίγο πιο χαλαρή ρυθμή. Τη σούλα σου. Ναι, έτσι, τούτα τα πιο απλά, ρε φίλε. Γιατί χτύπησα τα απλά πράγματα που έπιαζε κάτω. Γιατί δεν τα έχω. Κατάλαβες, ας πούμε, να πάω. Να πάμε για έναν απλό καφέ. Πάω με φίλους μου, ρε φίλε, αλλά δεν είναι έτσι. Όπως στην Κύπρο, ρε φίλε, τα καφέ. Εκτός και αν έβρεις κάποιον που το έχει κάποιος Κυπρέος, το καφέ και πάει. Αλλά διαφορετικό, είναι έτσι. Πάεις στον Greek Captain να το φάεις ψάρι? Όχι. Αν και από δουλευκά, πρέπει να κλείσει μετά που φύγα. Μπορεί, που είναι αστορία. Ναι. Το ξέρω, το ξέρω. Και έχει ακόμα έναν που κάνει σουβλάκι, κυπριακό, πίτες κυπριακές. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Εφάντα όλοι οι φοιτητές μου Κυπρέοι και κλείσαν τον. Στην Πάφο πιάσαν τον τύπο, αν το ακούσετε, που εκάλυφκε τις πινακίδες του αυτοκίνητου του με ένα κοντρόλ. Με το σύστημα, ναι. Ναι ρε, ο Μπελός. Μπελό μου, α. Να πω σκέφτηκε. Και εντάλλως τον ανακάλυψα, ξέρετε. Για τον μπάλασε ή ο... Όχι, με ένα φοβερό τρόπο. Με έναν τρόπο που εμπόλο συνηθίζεται στην Κύπρο. Περιμένω τον άρτη. Με βοκαντών. Ναι, με ορουφτσιανιό. Ναι, συνηθίζεται καθόλου. Μέθηκαν, ναι, ναι. Και σύλλαβαν τον κανονικά και εμπήκαν οι εμπειρογνώμενες να δουν, της αστυνομίας να δουν. Την πατέντα. Μεγάλη κουβέντα ρε φίλε. Και τόσο έκαμε το, φαντάζομαι για καλύφηκε το... Τα νούμερα, τα που κάνουν τα κάμερα ή που σπάτσουν από τους βουρίσουν. Ωραία, ναι. Νομίζω να κάνουν άνθρωπος για... Δεν μπορούν να έχει ακρύψει. Εθιάβασαν το γημάνα μου και έκαμε το. Κάνε την πατέντα. Ναι, έβαλε ένα σημόχαρτο. Τι πάντησε, μπορείς, κάμια αντανάκλαση, στραβώνονται οι απέναντι. Ήταλος το καταλάβανο, εν το καταλάβανο, μετά έξυπνα περιβολικά, εν τόσο καλός ο πελός, δηλαδή, έξυπνα περιβολικά, αφού περνάς πουλιά και παίζεις εδώ, εν τόσο μπού. Χτυπάς άμα πούν τα νούμερα, τα περιβολικά. Χτυπά και σύστημα μπαίνει μέσα και εμφανίζουν τι αν έχεις, δεν έχεις κυκλοφορία. Άρα ο παίκτης μου είχε τα όλα κανονισμένα, τα νούμερο α, νούμερο β, νούμερο γ, δέλτα, έξι, πόσα είχε. Ναι ρε. Εκάλυφκε απλά με μαύρο πλαίσιο τα νούμερα του. Εντάξει, και δεν φαίνονταν τίποτε. Σαν να ότι... στρέφεται από κηδεία. Εγώ νομίζω ότι γύριζαν τα. Όχι, όχι. Βάλε άλλα νούμερα. Όχι, καλύφκε. Ναι, ρε, έγραφε Χαβάη, Κολοράτο. Πάφο, άμα ήταν ποδάμερκες. Α, σκέφτηκε ότι όταν στην Κύπρο το πράγμα που έχουν στην Αμερική, μα νούμερα. Τα λέω χωρίς κάτι νούμερα. Κιό, α, που έγραφες ό,τι θέλεις. Γιαννής. Έχει πολλά αστεία. Βλέπω και που Έλληνες ας πούμε που νούμερα. Πουρέκα. Έχει πολλά πράγματα. Καλή απέ μας. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί επειδή έχει πολλά μωρά που θέλουν να κάνουν MMA. Ναι. Και γιατί θεωρείτε το πιο βίαιο μπούλα? Οκ. No, γιατί θεωρείτε το. Όχι, εγώ του που λέω πάντα είναι το καλύτερο μπράβο να κάνει ένα μωρό να πάει να μάθει πολεμικές τέχνες. Ναι, να κρεμαστούν οι μούτες του κάτω για αυκέντρο. Δεν σου είπα να το κάνει επαγγελματικό. Επαγγελματικό, όποιος θέλει το κάνει. Αλλά για ένα μωρό να μπορεί να αμυνθεί, okay, βλέπει και να μου γίνεται στα σχολεία, κάνουν bullying, κάνουν έτσι πράγματα. Και εγώ όταν ξεκίνησα. Πριν να ξεκινήσω πολεμικές τέχνες, συνέχεια έκανα εμάλλοντα μέσα στους δρόμους. Συνέχεια. Όταν ξεκίνησα πολεμικές τέχνες, ηρέμησα. Ας πούμε, σταμάτησα, δεν ξανακάμα. Δεν εμάλλοντα μέσα στους δρόμους ξανά. Και είναι το καλύτερο πράγμα να ξεκινήσει να μπορώ. Και τελευταία ερώτηση, και θα ξανανοκλήσω. Ισχύει ότι πριν πάει να καταλήξει κάποιος στο MMA, πρώτα κάνει καράτε, ας πούμε, ναι. Και υπάρχει σειρά. Ναι. Κοίτα, έχει πολλά άτομα που ξεκινήσαν αμέσως σε MMA, γιατί αν πάει σε ένα γυμναστήριο MMA, κάνουν μπούλα μέσα, και τζουζίτσου, και wrestling, και kickboxing, boxing, κάνουν μπούλα, αλλά καλύτερα έχεις ένα background. Εγώ, για παράδειγμα, όταν ξεκίνησα όταν ήμουν 6, ξεκίνησα με καράτε, κάνω 8 χρόνια, μετά πια στο kickboxing, μετά στο Muay Thai, και μετά γύρισα το στο MMA. Έγκαλα να έχεις ένα background, αλλά αν θέλεις ξεκινάς και αμέσως MMA. Κάμε street fighting εννοείς,
μες στις γειτονίες σου, επαγγελματικά, ενώ για ξέρω εγώ έναν παγωτόν όποιο ζέρι. Ναι, γιατί μου και λίγο, πώς να το πω, λίγο... Τατσίζεις. Και λίγο έτσι κολόπεδο να το πω. Motherfucker, ας πούμε, στην New York. Που τα μιλάς το. Επιθάρχησες όμως μετά. Τι είναι όλων των ευρών που ήταν στα πόθηκα, στα χέρια, βάλες το μες στον αγώνα. Ναι, βγάλεσαι στην προπόνηση. Και όλοι οι αθλητές, ειδικά εντάξει επαγγελματίες, δεν μπορούν να κάνουν καφκάες έξω, γιατί μπορεί να καταλήξεις φυλακή όπως σε καταγγείλουν. Αλλά βλέπεις τους όλοι πολλά ήρεμοι έξω. Και τους καταλάβεις ότι πάλι. Εμένα πολλοί μου είπαν ότι λαλού μου φέρεσαι τόσο καλό παιδί που ούτε καν μας πρέπει να πονούν ότι κάνεις το πράγμα. Ναι ρε, ναι, γιατί είναι ήρεμος στη ζωή. Αφού έγινε και καφκάς σε μια ντάινα και πετάσαν ποντά ποτήρκα πράγματα και περπατούσαν έτσι πίνουν τον καφέ του και χτυπήσαν την μια φορά δαμέ, βρήσαν τον ξελού. Και λαλού, it's okay. It's okay, no worries. Όντως, υποτίθεται, ο παραπάνω κόσμος θεωρεί ότι απλά σκοτώνονται για μένα, ενώ είναι ένα άθλημα που θέλει πολύ τεράστια δουλειά, εσωτερική δουλειά πρώτα απ' όλα τα μέσα τα γνωστά. Και γιατί παρακολουθώ εγώ τα αγωνίσματα, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν στα όρια τους και ξεπερνούν συνεχεία τον εαυτό τους. Αν δεν έχεις τεράστιο μυαλό να πεις στον εαυτό σου τη ώρα της προπόνησης που ξεκολώνεσαι, τη ώρα του αγώνα που για μένα φτιάχνουν ποτούν τα έστιχτα επιβίωσης. Αν δεν έχεις δυνατό μυαλό, τσάμε μπορεί να καταρρεύσεις ανά πάσα στιγμή. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Το ψυχολογικό. Αν δεν είσαι καλά ψυχολογικά να χάσεις, έμπανα ο άλλος να είναι πολλά κατωτερός σου να χάσεις, μόνο το ψυχολογικό κομμάτι. Και κάποιοι που θεωρούν το άθλημα βίο, ναι είναι βίο, αλλά αν δεις στο τέλος του αγώνα είμαστε φίλοι μεταξύ μας, δεν κρατούμε κακία. Να πάμε να πιούμε καφέ μετά από τον αγώνα, καταλάβες, είμαστε... Να πάμε να φάτε ένα αγώνα τον μαζί, να σπουν κάτι. Είμαστε και λαλούν κάποιοι για το άθλημα, μπορείς να δεις το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ρε φίλε, το ποδόσφαιρο πόσο ξύλο παίζουν μέσα στα γήπεδα, ρε φίλε. Μαντάει, μπορεί να μην είναι ένα άθλημα που είναι μίσο, full contact, μίσο. Αλλά παίζουν ξύλο μέσα στα γήπεδα. Τούτο όμως είναι η δουλειά μας. Κάνουμε το, αλλά έχουμε σεβασμό για τον άλλο, γιατί ό,τι θέλω να πετύχω εγώ θέλει και ο άλλος. Όσες θυσίες κάνω εγώ, κάνει και ο άλλος. Γι' αυτό έχουμε respect μεταξύ μας. Γιατί ξέρουμε πόσο τρόπο κάνει και ο άλλος και πόσο το θέλει. Αθλητές. Φίλε, εμπειρία δική μου, κάποτε ο Μαρίνος έγραψε μια σειρά στην τηλεόραση. Το έλα πάρε με. Και έκανα ένα ρόλο εγώ, ένα πολλά πουστό παιδό ρε φίλε. Παγιόπαιδο, κολόπαιδο, μηχανικός, με αυτοκίνητα αγωνιστικά και έκανα και kickbox. Έτσι λύσαν τον άλλο, σηκώ στην Ethan Hagendon, έπαιζαν τον φίλο μετά. Μιλούμε πολλά, μιλούμε... Τέλος πάντων, έγραψε ότι τόσο ρόλος έκανα και kickboxing. Και είχε σκηνή που ήρθε να με βρει ο άλλος τώρα της προπόνησης. Επιάμενη στον πελόν τον Λουίγκ, καστήλε με. Κοσία να κάνουμε. Στήλε κατάμια. Παναγία μου, δεν οξιάζω. Έπρεπε να βρούμε ένα κόμπο, να κάνουμε την ώρα, να έρθει να διακόψει ο άλλος. Ήβραμε το κόμπο. Φίλε, έμπιε μου κλωτσές δαμε. Έμπιε μου κλωτσές δαμε. Ρε κουμπαρέ, έκαναμε κατ ξανά, ήταν ο Μάριος Δημητρίου. Πρέπει να φάει κλωτσάν ο Μαριός. Συμπολούει. Έφυλε, μάντα μπορεί να σου πω. Την επόμενη μέρα, ούλον τούτο δάμε, ρε φύγε, ξάτσι πράγμα. Ούλο. Ήταν ούλο μαύρο και ποδά. Ναι, πολλά. Σε έναν αγώνα που εγώ πέταξα και που τους λίους αγώνες μου, νομίζω έχω δύο αγώνες που τελειώσε με απόφαση. Μα πάει τόσο καλά ρε φίλε. Επιάμε τρεις γύρους, οκ. Τέλειωσε ο αγώνας, επιά πάνω στο δωμάτιο και σκέφτου ήρθαν να με πιάσουν, να με πάρουν κάτω γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω. Ήταν τόσο φουσκωμένα τα αστραγάλη μου, τα κανιά μου, γιατί παίζανε πολύ... Ας πω, χτυπούσα εγώ δύο κλωτσέδια και γύρω και βρίσκαν τα κανιά μας έτσι. Ρε μπορούσα να πατήσω, κουβαλήσαμε να κατεβω κάτω. Έχασες το μάτσο. Ωε, κέρδισε. Recovery, πόσο γύρω να πήρε να κάνεις. Γύρω, ρε, πήρε. Αλλά ρε φίλε, για να δεις ότι... Το που σου λαλώ, είχατε πολύ respect, ας πούμε, ο άλλος ο Μιτσής, ας πούμε, έχαζε και κάτσε κάτω αστεραχωρημένο, σε πια να του πω, να του συμπαρασταθώ, καταλάβες. Για ας πούμε, στον τελευταίο μου αγώνα,
που έφκαλα τον νόκο στο δεύτερο γύρο, εντάξει, τσάμε, έδωκα το πολύ ξύλο, αλλά μετά, ας πούμε, πια ζήτησα τον συγγνώμη, γιατί δεν ήθελα, δεν θέλω να τον τραυματίσω, ρε φίλε, ασχήμα, κατάλαβες. Ένα αγώνας, πρέπει να νικήσει κάποιος. Λες ότι είσαι επαγγελματίας, ναι. Πληρώνεσαι από το MMA. Ναι. Έχει να κάνει με τις νίκες σου το πόσο πληρώνεσαι, πόσο καλός είσαι. Ναι, όσο κερδίζεις, τόσο πληρώνεσαι παραπάνω. Και αν κερδίσεις, πιάνεις μπόνους. Ας πούμε, πληρώνεσαι άμα πάεις να παίξεις, mm-hmm. και πλάς πληρώνεσαι τα διπλά άμα κερδίσεις. Mm-hmm. Και όσο κερδίζεις, ανεβαίνει, πληρώνεσαι παραπάνω. Παντού έτσι είναι, σε όλα τα promotions έτσι είναι. Okay. Και είναι ένας καλός μισθός που σε κάνει να ζήσεις σε μια ακριβή πόλη όπως είναι η Νέα Υόρκη. Τα mixed martial arts στην Αμερική έχουν πολλά λεφτά. Ήταν τούτος ο λόγος που έφυγα και από την Κύπρο. Mm-hmm. Φυσικά δεν είμαι για μένα ακόμα που θέλω, γιατί για μένα που θέλω να πάω το UFC ο λόγος που έφυγα από την Κύπρο. Είμαστε κοντά τώρα, πρώτα ο Θεός να τα καταφέρουμε. Για μένα έχει πολλά λεφτά. Για μένα μπορείς ναι, να επιβιώνεις. Ναι, ας πούμε, έχω πολλούς μου φίλους πάνω στο UFC και βλέπω να μπω κάνω, ας πούμε, κάθε αγώνα πηγαίνουν για σπίτι. Είναι πιο ψηλό το επίπεδο. Ναι, το UFC είναι το νούμερο ένα προβλήσεις στον κόσμο που όλοι οι αθλητές θέλουν να μπουν. Λες ότι θέλεις να πάεις να μπεις σε εκείνο. Να υπογράψω στο UFC, ναι. Α, και τούτο έρχεται με τις νίκες και τις... Με τις νίκες, ναι. Θέλεις νίκες, θέλεις το κατάλληλο timing, θέλεις ένα καλό management, αλλά χρειάζεται σε νίκες και να κάνεις show. Εντάξει, είναι δύσκολο πολλά να μπιτσάμε, αλλά χρειάζεσαι πολύ προπόνηση. Πολύ προπόνηση. Και θέλω να αναφέρω και για τη στήριξη που έχω πολύ κόσμο στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Πολύ. Πολλά μηνύματα που πιάνω. Και ναι, βασικά του ίδιου μου δύναμη. Πολλά σημαντικό. Ναι, ρε φίλε. Γιατί νιώθεις ότι δεν το κάνω μόνο και πιάνω έναν αλφα ποσό. Έχω και fans ακόλουθους που είναι πολλά σημαντικό για σένα να έχει και στήριξη ψυχολογική και από κόσμο που είναι μαζί σου χωρίς καν να σε γνωρίζει. Δηλαδή είναι ο αρφός σου, είναι η μάμα σου, η θεία σου και ένας άλλος θεός σου που έφυγε επί εμπίρκο. Εντζίνι. Αλλά ρε φίλε, σκέφτομαι ότι πολλές φορές όταν παίζω αγώνα σκέφτομαι πολλά τον κόσμο. Θέλω να απογοητεύσω τον κόσμο. Γιατί ας πούμε πριν τον αγώνα στέλνω μου πολλά μηνύματα και ας πούμε θέλω να απογοητεύσω τον κόσμο. Έχω το μέσα στο νου μου και ειδικά στις αρένες που παίζω και έρχονται πολλοί φίλοι μου να με στηρίξουν. Θέλω απλά να τους απογοητεύσω ρε φίλε. Και τούτο είναι ένα βάρος. Και κίνητρο όμως. Ναι, εγκίνητρο αλλά και ένα βάρος. Γιατί ξέρω ότι βλέπουμε από την Κύπρο και από την Ελλάδα και έχω το βάρος να με χάσω. Να τούν το βάρος να με χάσω. Και για παράδειγμα, ας πούμε, έρχεται η γυναίκα μου να με δει στους αγώνες mm-hmm. και σκέφτομαι ότι ακούω τη, ρε φίλε. Ακούω τη που φωνάζει. Okay? Και έχω ένα βάρος να με χάσω, να μην την στεναχωρήσω. Mm-hmm. Αλλά πρόσεξα ότι τούτο που έρχεται η γυναίκα μου στους αγώνες είναι ένα πράγμα που με κάνει να με χάσω. Γιατί mm-hmm. κάνει με τόσο push μόνο mm-hmm. που ακούω η φωνή της. Ας πούμε, στις ταινίες πάντα την ώρα που τεστρώει το παιδί είναι ο πρωταγωνιστής και πέφτει χαμέτσι και διαλυμένος ανίδα φουσκωμένα μάθηκε από το ξύλο και θωρείς την άκρη του πλάνου τη γενέκα του που λέει ενούλα θολά και σηκώνεται την ώρα και κάνετε τις έναν έτσι και αρχεύκει ξύλο και σηκώνεται βάστο 9 βάστο 9 λαλή του παπάχτυλα έτσι. Ναι ρε, και εμένα πάντα όποτε έρχεται η γυναίκα μου στις παραστάσεις άκουα την πάντα και φώναζε να μου τόσες μαλακίες που έκανε. Μερικιά νομίζεις ότι κάνει το ισχύο μου, ναι. Όχι, καλώς ή κακώς εντό που λέμε ότι πίσω από κάθε άντρα είναι γυναίκα. Έτσι ρε, το ισχύει. Ναι ρε, πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι για τις μανάδες μας παραπάνω τούτο. Όχι να σου πω την αλήθεια. Εξαρτάται να στο νιώθει κάποιος, εξαρτάται. Τι είναι για τις μας. Ότι πίσω από ένα επιτυχημένο άντρα κρύβεται μια επιτυχημένη γυναίκα. Μια μάνα, ναι. Γιατί αν κάνει σωστή διαπαιδαγώγηση, μεγαλώσει σωστά
τον άντρα μπορεί να γίνει άντρας, σίγουρα, ρε, φίλε, σίγουρα αλλά... μπορεί να πετύχει, άμα είναι αυτοπεποίθηση και αγάπη, άμα μεγαλώσει με αγάπη, μπορεί να κάνει τα πάντα. Ο... ναι, αλλά πρέπει να μεγαλώσει η ρήμαρα που είναι λίγο ψηλό. Όχι, άσχετο ρε φίλε, αλλά μεγάλωσε με αγάπη φανταζούμε, ναι. Με αγάπη που τους δέρνεις με μπόζι. With love, λαλό. Πολύ μεγαλώσαν όμως ρε φίλε χωρίς μάνα, έτσι έγινε επιτυχημένοι. Συμφωνώ ρε, έτσι είναι απολύτον το πράγμα. Είσαι απολύτος τώρα. Λοιπόν, Αναστάσεις. Να έρθει ο Ράζος ρε φίλε. Κράμπος ή Πάμπος λάλλει ρε. Είδες κανένα φορά τον Κράμπο. Όχι. Θα σε θωρούνται εγώ. Κράμπος έκαναμε μια σειρά πατάσαν την αχτές. Όχι ρε, άμα για τους κοτσιοχορκάτες. Όχι τους κοτσιοχορκάτες. Πιο παλιό, ο Κράμπος ήταν πιο παλιό. Ναι ρε, ένα πιο παλιό, έτσι, UFC. Λοιπόν, έχει έρθει τι. Εδώ θα δείξουμε πώς θα δέρουμε το δράστη. Ήταν αστυνομικός ρε. Το θυμούμε, το θυμούμε. Πολύ ξύλο ρε φίλοι, πράγμα. Σου δείξω μετά. Κράμπος σίγουρα, κράμπος. Ας δείξω και ο τρεις κινήσεις να πάρει και κάθε μεριγή να το δέρνεις. Έλω, made in Cyprus. Κυπριακά πράγματα. Made in Cyprus. Όχι, αμέ νομίζω και κάθε μεριγή. Λοιπόν, απαγάγουσε στην Αμερική. Ακούεις τα τούτα όμως, είναι πράγμα ακούεις. Πάμπο, απαγάγουσε στην Αμερική. Ήρθε το γκέτο για μένα που μηνίσκεις. Εντουλουπίσασε γιατί λαλεί σου τούτος κρατά πολλά λεφτά και αφήνωσε στην τρίτη μέρα να ποστάρεις κάτι στα social media σου, στα Facebook σου, ξέρω εγώ, στα Instagram που έχεις, κάτι που να δείξεις ότι είναι normal τα πράγματα, είσαι εντάξει μια χαρά. Εντάξει, εσύ όμως να ποστάρεις κάτι που να δείξεις στους φίλους σου και σε γιους που σε ξέρουν ότι κάτι πάει λάθος. Αλλά να μην καταλάβουν οι απαγωγοί σου. Α, okay. Τι είναι να ποσταρείς που να καταλάβουν οι που σε ξέρουν ότι κάτι πάει λάθος. Α, δεν ξέρω. Ούτε κι θα καταλάβω. Ενώ ποστάρω μόνο, θα καταλάβω κάτι τίποτα. Εν έχεις κάτι το οποίο να πούν, ρε, κάτι συμβαίνει με τον Παμπό. Ναι, γιατί δεν το συνηθίζαμε να απαγάγουν για πράγματα. Σίγουρα κάτι έχει, αλλά θα σου... Περίμενε, σίγουρα κάτι έχει. Ούλους απαγάγουν τους που δεν ξέρουν. Σίγουρα κάτι έχει, αλλά να σου έρθει την ώρα που να ξυπνήσεις το δέστιχτο. Τώρα μου να είσαι ότι πρέπει να κάνεις το πράγμα και έχεις άλλη επιλογή και να πεθάνεις. Ναι, μα τώρα σκέφτομαι. Κάτι είναι να βρεθεί όλα. Εσύ τι θα ποστάρες για να καταλάβουν οι τσίπους ξέρουν ότι κάτι πάει λάθος. Είμαι καλά. Το όλα ότι και διάσημη. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Είμαι καλά. Ναι, αλλά τούτος είναι καλά. Α, είδες. Άρα είναι να το καταλάβω. Δεν ξέρω. Πρέπει να μου έρθει το σκατό για να... Αναστάση, σκέφτομαι να σε ρωτήσουμε μετά το πράγμα, σκέφτομαι γιατί με απάντησε. Δεν το είχε τα κανονισμένα σίγουρα, ρε. Εγώ να ποστάρω... ότι να ψηφίσω το φούλι. Καλό, καλό. Και να πούν τούτος, κάτι συμπέντει. Καλό, καλό, καλό. Το φούλις. Ωπαρα, γεια. Η αστυνομία στην Νέα Νιόρκη, εν τούτον που θυμούμε κάποτε που... Μην τολμήσεις, σταματήσασαι. Μην τολμήσεις να ανοίξεις το ντουλαπάκι, να βγάλεις άδεια να τους δείξεις. Ξέρω εγώ, πρέπει να τα σέρκα σου για μένα τα βλέπουν και σιγά σιγά να κάνεις κίνησεις. Κοίτα. Αλλιώς πυροβολούν. Θέλω να πω ότι γενικά το πράγμα τους αστυνομικούς κάνουν το. Ξέρεις τα μύτια πώς δουλεύουν. Κάνουν το να φαίνεται πολλά σιμώ. Έχω πολλά respect. Για το αστυνομικό στην Νέα Νιόρκη. Και κάποιον έδερε, έτσι για κλειδό. Όχι, όχι, άκου. Σκέφτονται το σπίτι. Κάποιος τον ακούει που σιγάτω. Σκέφτονται μηνίσκο, μηνίσκο πιο πάνω από την αστυνομία. Μηνίσκο πιο πάνω από την αστυνομία. Ξέρω που μηνίσκεις. Αστυνομία του Queens. Του Αστόρια. Και δίπλα έχει ντόνατς. Μένουν και άλλο ντόνατς και American Coffee. Κατάλαβα ποιος εμπούσε. Τι είναι δίκαση. Τα Dunkin' Donuts. Εσύ ID Queen. Τέλος πάντων, έχω φίλο μου που ήταν chief στην αστυνομία. Έχω φίλο μου που στην αστυνομία τώρα. Αλλά κοίτα, φίλε, να δεις να που γίνεται στην Νέα Νιόρκη, είναι μια ζούγκλα. Δεν μπορείς να επιβιώσεις, να επιβιώσεις στην Νέα Νιόρκη. Ξέρεις ότι πάνε... Λέαμε το πριν ρε φίλε, έφυγε ο άλλος με διπάλαν και βγάλα από μόνο μου πίσω. Ε, φίλε, μπορεί να σταματήσεις ένα και να βγάλει πιστόλι στον αστυνομικό και να πυροβολήσει. Πίστεψε, οι αστυνομικοί διατρέχουν πολλά μεγάλο κίνδυνο στην Νέα Νιόρκη και εγώ στηρίζω το πρόγραμμα που χρησιμοποιούν τα όπλα. Γιατί άμα δεν ζήσει στην Νέα Νιόρκη να δεις να που γίνεται ρε φίλε... Για το περιστατικό που έγινε με τον παίχτη που τον είχε γονατιστό χαμένο αστυνομικός. Δεν συμφωνώ με τον εννοείται. Οκ, δεν συμφωνώ.
Γιατί κάποιοι είπαν ότι ένα αστυνομικό ξέρει, μια μήνυμα. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, άμα κάποιο δεν σε απειλήσει, να με χρησιμοποιήσει τόση βία. Αλλά σου φωλάζει πονό, α πούμε. Ναι, όχι, σου είπα, δεν συμφωνώ με το πράγμα. Εντάξει, ήταν καταδικαστέο, anyway, το πράγμα. Αλλά, anyway, υπάρχουν τόσοι εγκληματίε στην Νέα Υόρκη που αν δεν έχει όπλο. Έτσι μπορείς να επιβιώσεις. Έχεις όπλον ή είσαι εσύ φωνικό όπλο που μόνος... Εγώ δεν έχω όπλον, όχι. Okay. Ήταν να θέλω να έχω, αλλά... Μπορείς να πεις. Πού μιλείς και εσύ πάμε ρε φίλε? Νέα Υόρκη. Queens. Ναι. Τώρα σε κανονίσω από ποιες πάμε παρέα. Λοιπόν, αλλά βλέπεις και τα τρελά τα πράγματα της ζούγκλας. Για παράδειγμα, πριν ένα μήνα... Να κάνουμε προθερμασία, μια... να μας πεις καλή σύντου τότε. Έναν αντρό... Για να μπει ρε, ένας ζεστός. Έναν αντρό ήταν να... Αφάμε τίποτε πριν να παντρευτεί, άκουτο τούτο, αρέσκει σου. Ήταν να παντρευτεί έναν αντρόινο στη Νέα Υόρκη και πήγαινε η νύφη, με περίμενε τον γαμπρό, αντί το αντίθετο, και πήγαινε ο γαμπρός, κοπέλια, και τι εφορούσε ο γαμπρός. Ζαρτιέρες. Εφορούσε το ίδιο νυφικό με την νύφη. Εσυχιστήκε. Όχι. Δεν έβρισκε το κουστούμι του. Όχι. Και δεν την επίραξε που φορούσε νυφικό, επίραξε την Μάρκησε. Άλλη που φορούσε το ίδιο. Τι αν χωρίσει, τελικά λέει εντάξει, αγαπώ τον. Γιατί όμως έκαμε το πράγμα άλλο, δεν είπα κανένα. Γιατί άλλο το πράγμα άλλο. Έχει πολλά τρελά, ρε φίλε. Λοιπόν, εδώ δαμε, τον τύπο, με μουστάκαν και τάρτο, έτσι σέρκε βαλός, και πήγε με τον ηφικό, και δεν ήταν πλάκα. Είπε η γυναίκα του ότι, ναι, γνώρισα τον, φορούσε φουστάνια. Ναι, φαντάσου τώρα να πάει. Ο Ιαν Νιούμαν, μάλιστα, ξέρω το παιδί. Λοιπόν, όνομα, έλα σου το δείξω. Παρές. Έρχεται και ο γείτονας σου. Παναγία. Ναι, μόσχε. Τίποτα, ρε. Πάει και στο Central Park, ρε φίλε, που ζει στο καφέ που ήταν οι Friends. Πάει και βουρά στο Central Park. Υπάρχει και το καφέ το Friends. Δεν ξέρω. Βέβαια, εσύ ήμουν και πάνω τότε. Υπάρχει το καφέ το Friends. Ναι, αλλά μαλώσα οι Friends και κλείσαν το. Τώρα είναι Friends. Ναι, ρε. Λοιπόν, ο τύπος δαμε, να πούμε ότι την ίδια μέρα του γάμου του χώρισαν και ξαναφτιάξαν τα. Είπεν του νυφή. Go, είπε το γενικό. Εντάξει. Σκέφτομαι το κάνει στην Οπρά στην Κύπρο, στην Πάφο συγκεκριμένα. Ω, μα εγώ δεν θα φτιάξω στην Πούτη του Ιππέτ. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, για μένα νομίζω ότι πιέντα έτσι ένα γοστή αφή για έργα μου. Παντευτικέ. Ναι. Οκ. Σε ρωτήσει πάνω, να σε ρωτήσει αν επαντρεύτηκε και τώρα που τα απάντησε, έκαμε. Ναι, ρε, στείλα μα μηνύματα τώρα. Ρώτα τον Μπάμπον αν είναι παντρεμένος. Μαρία από Κρασιπέδουλα. Από Κοκκινοχώρια. Κωστής, τούτος ο κούκλος τώρα πάει και διά ξύλο. Σάβας. Για να μπουν άλλοι, έδιω ξύλο ρε κοπέλια. Σάβας. Και εδώ που είναι Κρασιπέδουλα, μην σκύει δίπλα. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να μας πεις πριν σας συγχτηρίσουμε να μπει ο Αναστάσης? Ευχαριστούμε σε. Άκου ρε φίλε, αλήθεια σου λαλώ, σεβάστηκα πολλά το πνεύμα σου, τον που είσαι, την προσωπικότητα σου, και να σε ακολουθώ και εύχομαι σου πολύ δύναμη. Κάνεις μας όντως περήφανος. Ευχαριστώ. Εν ήξερα ότι ήσουν τόσο πολλά καλός και κάνεις διακρίσεις στη Νέα Υόρκη. Τούτα τα πράγματα κανονικά είναι πρέπει σε ένα απλό podcast, πρέπει να δείχνει και τηλεόραση μας, πρέπει να δείχνουν όλα τα social media μας. Ενέχω το... Φίλε, έμπαιζε μαπά το κομμέντου. Μπράβο. Στην Κύπρο μόνο την μαπά. Αν έμπαιζε μαπά με τον Μπέκχαμ. Και κάποτε λες κάτι, ωραίες κουβεντούς. Τι είπαμε. Πάρ' τα φορτιστή. Εγώ ευχαριστώ και θα τα λέμε. Μαμπό, respect. Αμάν εμπεί κάποιον μες στη θάλασσα μπορείς να βγάλει πύλα, ξέρετε τον παθαίνει. Τώρα είναι ορισμένα. Ξέρει ρε. Όχι. Πού να ξέρει. Τι έχω μια λιβύλα. Με έναν τεραστίο διαστάσιο ρε φίλε. Να σου πω, άκουα δεις. Ήρθαμε γάμπο στα θέματα. Ναι. Ο σκοπός μου να θυκευάσω όλοι. Όχι να θυκευάσω, να τα συζητήσουμε όλα. Εντάξει, πάντα μα πάντα ρε παιδιά, όταν προσπάθω να βρω θέματα. Ο Μητσοτάκης είχε θέμα. Είχε πάντα, κάθε σκέφτομαι, έχει κάτι να πει ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκης, παιδιά. Είδες που ήρθε στην Κύπρο και έφεραν τους αεροπλάνο. Να μπορεί να είναι. Έφεραν τους αεροπλάνο της Κυπριακής κυβέρνησης. Δώρο. Δώρο που είναι Ελλάδα. Είναι αεροπλάνο. Airbus νομίζω, 3-20. Είναι αεροπλάνο ρε, ξέρεις όλα τα μοντέλα αεροπλάνων, κόφτησε. Ναι, ξέρω τα ούλα ρε. Λεωφορείο. Η Ryanair δεν είναι και μοντέλο αεροπλάνο. Εντάξει ρε, πως είναι τα λεωφορεία, πως η Ryanair. Είναι μαλακιά όμως, μπαίνεις μέσα σε ένα αεροπλάνο, μαλακά με τον καντεύει. Περίμενε, λεπτό αυτό. Έφεραν τους το δώρο, άρα δικών τους.
Προέδρου. Μητσοτάκης που σου το φέρε τώρα. Έγινε μαζί σου Μητσοτάκης. Καλές πτήσεις ας πούμε. Κανονικά πρέπει να το κάνω δώρο στον Ερντογάν ρε φίλε. Έτσι, μπράβο. Για εμπελώσω το γάνα πια δώρο από Μητσοτάκη ρε. Γιατί έγινε και που κάνει, επειδή ξέρει ο άνθρωπος. Wait. Οκ, next. Αλλά και το άλλο επειδή με τους συγχαρητήρια καλές επιτυχίες στο Αβέρο ρε φίλε. Ευτυχώς. Εθαύκει ο Αβέρο κομμένια. Ευτυχώς έχουμε τσάτ ρε μελά. Εθαύκει ο Αβέρο. Αλλά ύστερα που κάνω το ψάξιμο, λέω τόσο πελός που μου βρε ριαλιά ρε και έφερε ένα αεροπλάνο. Μητσοτάκης. Ναι ρε. Κάποιος πρέπει να το κάνουμε δώρο και όχι είμαστε εμάς. Κάποιος πιο κακαούσκιας. Όχι βράδυ. Ήβρε τρόπο ρε κερατάς να τα βγάλει πίσω ρε. Πρόστιμο, δηλαδή 100 ευρώ σε όλους τους οδηγούς που μου τζώνουν. Ναι ρε. Κατάλαβες. Απαναία μου. Πόσο πλήθυμο είναι η Ελλάδα. Δεν είναι κάτι σε εκατομμύρια. Εκατομμύρια, συγγνώμη. Εκατομμύρια. Έχει 7 εκατομμύρια οδηγούς. 7 εκατομμύρια επί 100. Μια φορά να μην ρε πέλε. Πέ μου τώρα πώς να ζήσει. Ρε, είναι η λύτρωση του καλαμαρά. Πέ μου τώρα πώς να ζήσει ο καλαμαράς χωρίς το... Περίμενε, άμα είναι έτσι 200. Πέ μου τώρα πώς να ζήσει ο καλαμαράς μες στο αυτοκίνητο χωρίς να μου τζώνει τον άλλο. Αν το κάνει έτσι. Δεκαφκιάζει, ρε φίλε. Αν το κάνει του αυτού. Δύο σου λεφτά, ρε. Αν το κάνει του αυτού σου, τουλάχιστον κάνεις κάποια, μα μαλάκα που ήρθα και οδηγώ, πως τον μάρει. Καλά ρε, πες ότι ο καλαμάρας σταματά να μου τζώνει τον άλλον τον οδηγό, πάρτα να μην στα χρωστάω ρε μαλάκα, και να το κόψεις το πράγμα. Πέ μου να μου να κάνει, πέ μου πως είναι να εκφράζεται μέσα στο αυτοκίνητο, να του πει, φίλε, έλα, πάρτα. Δε, δε. Τι με πες ρε, τι με... Έτσι, θα σε κα... Θυμίζει μια ιστορία με τους Ιταλούς ρε, που λέει ότι άμα τους κόψεις τα χέρια δεν μπορούν να μιλήσουν. Κάνε αφού είμαι μέσα που μιλούν. Η άλλη κουβέντα με τους Γερμανούς, ξέρεις ότι δεν έχουν βρυσές, βρυσές. Δεν έχουν μαλάκα. Ακούγουν το λεξιλόγιο τους είναι βρυσές ρε. Δεν έχουν βρυσά. Κύριε, Γερμανοί. Ναι, οι Γερμανοί όταν λέω βρυσές είναι ζώα. Είσαι γουρούνι. Είσαι φίδι. Εν έχουν, αλήθεια. Αν θέλει να πει θέλει να μίσω. Έλαλουν έτσι ρε φίλε, έλαλουν τις... Είσαι αποθήκη, θέλει να παρκάρω μέσα σου. Αποθήκη, θες να παρκάρω. Ρε, εν μπορείς όμως το πράγμα να το κρατήσεις για πολύ καιρό. Να πεις το άλλου, εσύ είσαι γουρούνι. Πόσα ζώα να το πεις, να λύσουν τα ζώα. Είσαι ή ένα, ας πούμε. Ναι ρε φίλε, ας... Εγώ λάβω και μια ετοιμασία. Η χειρότερη ξετοιμασία να πεις του άλλου, είσαι αρκόσυρος. Είσαι κατσόσυρος. Κάπρος. Κάπρος. Μαλάκα σκεφτείς όλα τα ζώα έχουν μια ερμηνεία, μπορεί και κακή, ας πούμε. Σκέφτο να γίνει του στην Κύπρο του το πράγμα. Γιατί και τόσο βάλω σε βάτραχο, ρε. Είναι ωραίο πράγμα. Σου πει, σε βάτραχο. Σε λεπτό. Κατεβαίνεις που τα αυτογίνω, κατεβαίνεις που τα αυτογίνω και φακάστον πας στην πόρτα, αλήθεια, τον λύσεις. Να μου πει βάτραχο, να μπουλάλεις, ρε. Να μπουλάλεις, ρε. Να τον πατήσω μες στο φίδι του. Δηλαδή σκέφτο τους Κυπρέους τώρα να ευρίζουν τα μετούν τον τρόπο, ρε φίλε. Εντάξει, εμείς και εμείς λάβουμε το ρε γάρε, ρε χτινό, ρε... Ρε κατσόσι ρε. Με λουρίν και σκατοσάκουλον τώρα οι άνθρωποι που έχουν σκυλομάνες και σκυλοπατέρες, αλλιώς 5 ευρώ πρόστιμο στην Κύπρο αυτό. Ναι ρε φίλε. Ναι. Γιατί ναι ρε φίλε, γιατί να του βάλει 50 ευρώ πρόστιμο, αν δεν κρατά. Ένα λεπτό ρε φίλε μου, πώς θα μπουν ένα λάιλο σακούλι, να πετάξει από δυο σκουπίτια του, έσω έχει ένα λάιλο σακούλι. Τα σκατάω σίλου που να πάω να πατήσω εγώ πάνω δηλαδή, γιατί να μην τα πιάει ρε κουμπάρε. Μα όλοι λαλούμε ότι να πάω να πατήσω εγώ πάνω, γιατί να μην πάει ο άλλος δίπλα σου. Πάντα λαλούμε, ναι ρε ζωπά, τα πατήσω εγώ. Μπορεί να μην τα πατήσεις εσύ, μπορεί να πάει ο άλλος δίπλας πίσω σου. Ναι, ο άλλος, οποιοσδήποτε που να πατήσει ασκατά πάει και εσύ για μένα. Πιάει ένα σακουλούι και πάρτε. Ή με τον ευκάλλεις πέρα, ασέζει έσω σου ρε κουμπάρε. Και καθαρίζεται. Εγώ θεωρώ ότι έμπρεπε. Και είσαι σύλλους που είναι μεγάλη ρε φίλε, σε βγάλω κάτι κομμάτια τόσα. Έτσι αποφεύγεις τα. Είναι το να μην τα αποφύσεις άμα είναι τόσα ρε. Όπως το σαμπ μαριζάμε. Μαζικής καταστροφής. Για όνομα του Θεού. Ρε, σακουλούι, πιάσε τα βάρτα μέσα. Ρε, φίλε, το 50 ευρώ πρόστιμο και με λουρία. Δεν έχεις λουρίν του σκύλου, πάλι τρώεις πρόστιμο. Ναι ρε φίλε. Δηλαδή μπορεί να πάρεις με ένα σιλούι που γίνονται το καπ. Που είναι τόσο ρε φίλε.
Πρέπει να έχει το λουρί, εντάξει, μπορεί να το τυλίξει μέσα πιο μεγάλο. Ρε, πες αν έχω λουρί. Και βούλησαν το παλιό σιλού είναι το τόσο. Το παλιό σιλού είναι, αλλά το σιλού είναι το τόσο που λάλλεις εσύ, ότι δεν θέλει λουρί. Και βούλησε μες τα αυτογήτα να μας πει τώρα. Και πάει σε... Είδες, ο άλλος που πίσω. Είδες, που ξέρω να μου να πούμε πάντα εκεί πέρα, λαρούμε. Καλά, ρε, και βούλησε μες τα αυτογήτα και τσιλίζουν το. Παίρνεις το βόλτα, ρε φίλε, πάρτο λουρούι, ρε φίλε, πάρτο. Που να πάει σε σοξαπόλατο. Φίλε, γιατί 50 ευρώ όμως πρόστιμο. Δέχομαι να, να του βάλεις πρόστιμο. Όχι ρε φίλε, έτυχε μου να πάω σε συνάντηση για πράγμα να πάμε στο γραφείο του άλλου και πάει να τον κότσερον πριν να πάμε στην πολυκατοικία. 100 και 200 να του βάλεις. Και μου να χαρίσω το παπούτσι μετά. Με τα κλονούθια. Με τα κλονιά. Μπήκαν και μέσα στα ρούτς του παπούτσιου. Τι είναι το σιρότερο. Ναι ρε φίλε. Δεν που κάνουν έτσι αμέ ρε φίλε. Πρέπει να έχεις πάντα. Μια να δω κάτι γιατί βγάλεις από πορτοφόλι να πάρεις έτσι. Κάντε την άδεια. Πάει στη συνάντηση με παιδιά, sorry, λεπτό. Να μου γίνεται ρε γουμπάρε. Βαστά λεπτό. Το χειρότερο ρε φίλε, να μπεις μες αυτοί να κάτσεις και να πάει στο χαλούι, να κάνεις και έτσι. Και να πατάς και να μυρίζεσαι, πατάς κλάτς, πεζίνα, σπέρνεις το σκατό μαντού. Φίλε, γι' αυτό μόνο τα χαλούθηκα στα αυτοί, δεν μόνο ψες για τα πυλά. Ο ξέμοντο περσικό χαλί, ξέρεις, για στυλ. Ωραία φίλε, εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να τους βάλουν 50 ευρώ πρόστιμο. Λογικά, άμα μοιάσουν κάποιο χωρίς σακουλάκι, να το βάλει να καθαρίσει τα απορρίμματα. Κατά τώρα, πολύ τον άλλο σκύλο, ρε φίλε. Πριν να πάει έσω να το πατήσει, και αν πει έσω, να είναι ο σπίτι σου λόγω του μάνι. Και αμένα, λύσει και ακόμα ευρώ πρόστιμο να βάζει. Τέλο πάντων, θεωρώ λίγο αυστηρό. Η σίλη. Τούτο γιατί δεν του συλλαμβάνουν να του βάλουν πρόστιμο που φτιάχνουν στην τηλεόραση και αλλούν τόσα σκάτα. Αν να μπούμε σε άλλες, αυτή είναι η τελευταία εκπομπή και να γίνει να παρεκτούμε. Ο Βίκτορας ο Παπαδόπουλος, γνωρίζεις τον, είναι. Ο πρώην δημοσιογράφος. Πρώην δημοσιογράφος, μετά αναπληρών. Είναι αναγνώστης των κειμένων του Προεδρικού, ναι. Ναι, είναι κάτι για το PR του Προέδρου. Πρώην αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, ξέρω εγώ. Και ο άνθρωπος σπούδασε κάτι καθηγητής. Και έκαμε αίτηση όταν τέκειωσαν τις σπουδές του και απαντήσαν του μετά από 34 χρόνια ότι διορίζαν τον. Και ο παπάς μου ρε φίλε σπουδάς είναι οικονομολόγος. Όντως. Ναι. Ετο πως δεν επίρεσαι. Και που ήμουν εγώ 14 χρονών. Ετο πως δεν τραμπάρεις τον κόσμο. Εκαλέσαν τον. Ήμουν καλός στη λογιστική ρε φίλε. Ο είσαι ακόμα. Εντάξει, έμαθα το κόλπο. Έχει δύο χρόνια κάνω την εκπομπή. Έμαθα το κόλπο πώς να γίνεις viral. Πρέπει να είσαι υπερβολικός. Άμα είσαι υπερβολικός και φτιάξει το βίντεο, είναι αμέσως viral. Οπότε εγώ για να γίνω viral, να κάνω ένα statement τώρα. Ότι έτσι γερόν του χρόνου, την τελευταία μας εκπομπή του χρόνου, η Πάφος FC θα είναι πρωταθλήτρια. Πάφος FC. Πιστεύω το. Πάφος FC. Πιστεύω το και πάω μαζί σου. Όταν... να σου πω, επειδή εγώ είμαι μισός παφίλης όπως είπαμε και έχω και πολλούς συγγενείς που τους οποίους ξέρεις ασχολούνται με τις μάπες σου λέει. Η Πάφος είναι μια ομάδα για όλη την Πάφο ρε κούμπα ρε. Αν γίνει έτσι πράγμα και για τους παφίλες που είναι στην Αγγλία, στην Αυστραλία ή τους αποδήμους της Πάφου όλοι θα είναι μεγάλο αυτό, θα πούμε όλοι στην Πάφο. Νότερα Αφρική. Ναι, ναι. Και πού το βασίζω. Ξεκινούμε πράγμα από Μπέρκ, πιάσαμε Μπέρκ. Μάλιστα, ναι. Εντάξει. Ακούγεται και μια ψηλή ότι να πιάνει το Σουάρες την Πάφου. Ναι, ρε. 8 εκατομμύρια ρε φίλε να λύσω, μπορεί να φέρεις. Λάρς. Ποιος πάει κάθε, θυμάσαι. Ναι, ο Λουίσο, όχι Λουίσο. Καλό τρόγινο, ρε, Ακάνι. Δεν χάζεται με τη ιδιοσυγκρασία μας, Ακάνι, τρώει, Ακάνι. Όντως, θεωρώ ότι με Μπέρκ και με τα εκατομμύρια που συνοστήκαστε ο Πάφος FC τα τελευταία 2-3 χρόνια, φυσικά ζουν να πάτε για πρωταθλητισμό. Και όχι μόνο ήταν πολλά καλή ομάδα φέτος λόγω χρηματών, είχε πολύ ταλέντο. Ναι. Όντως. Και respect, ρε φίλε. Είχε πάρα πολλά καλή ομάδα και χωρίς πλάκα τώρα. Και θεωρώ με Μπέρκ, αν και πολύ παρακολουθώ ποδοσφαιρό, επειδή αγαπώ την πόλη μου, θεωρώ ότι με τον Μπέρκ να πάει καλά. Μακάρι. Αλλά τώρα πάει για μάπα, είχε μάτς στην Αφρική που το εστίσαρε Μανώλη, αν πεις πόσα έλειξε. Τι εννοείς. Εστίσα μάτς στην Νότια Αφρική και αν πεις πόσα ήρθε το σκορ. 53-1. 59-1. 41 αυτόν γκολ. Δεν μπορείς. Πρέπει να δω υπερβολικό λαλό. 41 αυτόν γκολ. Εσύ είναι ο Νοστράδαμος.
Και ήταν οι Σιβουλάνοι Dangerous Tigers. Απάλα γέρο, χάσε οι Σιβουλάνοι μου. Και παίζαν τους Κοτότο Happy Boys. Καλά τους κάνουμε, τους Κοτότο. Εγώ, τσίντο κουπονάκι δεν παίξατε. Και... είναι Happy Boys τώρα. Και έπαθαν την άλλη, έβαλαν τόσα τέρματα, ρε, ήταν η διαφορά των τερμάτων για να βγουν προαθλητές. Εντάξει, και μετά έπαιζαν την επόμενη μέρα, εκείνοι που υποτίθεται δεν θα βγαίναν προαθλητές, η Ματιάζι FC με τους εν Σάμι Mighty Birds και πήγαν και εκείνοι για να πεις πόσα εδέρα για να περάσουν ξανά από πάνω. 33-1. Τελικά αποκλείσαν τους 4 διαπαντός. Ρε, εννέ με τους εντός τους είπες. Φίλε, μπάσκετ που έζω ξανά παχά. Τι μπορείς. Μπάσκετ η μάπα που ήταν. Το σκορ τούτο είναι με τους ποιος σου γάμι μπορείς. Είναι με τους ενσάμι μπορείς. Ενσάμι Mighty Birds. Όχι, με τους ποιος σου γάμι ενσάμι μπορείς. Ρε, είδα βίντεο στην Αφρική το οποίο κάνουν βουντού την ώρα του μάτσου του πορτάρι. Και ο πορτάρις κάνει βουντού και έχει τα κουκλούθια πάει στο δοκάρι και δεν του βάλεις γκολ με τίποτε. Και ενώ ο πορτάρις έτσι και κόφκεται. Κάνει έτσι και κόφκεται. Και βουρά, επήραν τον είδηση και βουρά κάποιος άλλος και αρπάσει τα κουκλούθια με τις καρφίτσες πάνω και βουρά τον πορτάρι και βουρούν όλοι πάνω. Και παίχτες έτσι, επειδή κράτους ο άλλος, ξέρεις, κράτα τα κουκλούθια έτσι, παίχτες έτσι. Όχι, ο διαιτητής. Πώς το διαιτητή που τα κάνει. Τι λένε, ναι. Ενιγματάκι, ρε. Ναι, να σου το δείξω. Άλλη ώρα. Έχω και καλό ενιγματάκι που το σύρνω έτσι. Ενιγματάκι. Ακόμα τώρα. Η μητέρα της Άννας έχει 3 γιους. Επειδή όμως έχει πάθος με τα χρήματα, εντάξει, τους έχει βαφτίσει ως εξής. Το μεγάλο της το γιο το λέει κατοσταρικάκι. Το μεσαίο λέει το δεκαρικάκι. Και το μικρό λέει το ταλικράκι. Πώς έχει βαφτίσει την κόρη της? Άννα. Πώς έχει βαφτίσει την κόρη της? Επειδή είναι η γυναίκα σου πρέπει να απαντήσεις, ρε. Εν τσίνο που παρακολουθήσα στην αρχή, μόνο το Άννα. Εκείνο σε άκουσε τα άλλα ουλά όμως. Sorry, ρε. Σαν και ο Μπουλος, αν είμαστε μητσί, ένα λεωφορείο σταματά πια νύχτια. Αν ναι, τα παιδιά του σε βεδέω, ποιο πατέρα είχα. Ναι, ποιο. Πρέπει να μας την κάτσι. Εφατήν. Εμποτούν τις μαλακές που μας έστελνε κατά γερός. Ρε, ό,τι δεν έβαλαμε όλη την χρονιά. Ήθελε να το βάλει τώρα μας τον πίξι τώρα, να κλείσουμε μια τσέξη. Μπορώ να κάνουμε ένα διαλυματάκι, ένα λεπτό. Ναι, οκ. Ένα μόλιβδα τα πέρα. Τέλεια, άμα έχασα τα. Εν και να γίνει ανησυχείς, άκου ρε Μαρίνα. Εν informal τα πέρα. Αν informal. Μαρίνα, αν και να ανησυχείς, άκου τώρα να μου παντάρα. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει στο κοινό για αστυνομία για την προστασία από μηνύματα SMS τα οποία παριστάνουν εταιρείες μεταφορών αποστολής και λήψης δεμάτων. Στέλνουν τους ό,τι τα είχα στείλαν τους το πακέτο, ναι. Παντούν το link, ζητούν τα στοιχεία της τράπεζας, βάλουν τα. Έχει λέει ο κόσμο που βάλει τα στοιχεία της τράπεζας του. Πράσε πολλά σχελιώνει για το κάνεις το πράγμα ή πολλά λεφτά και άμεσα σε κοφτεί. Ναι, και να μην ξέρεις πώς γίνεται το πράγμα. Ας πούμε τώρα να κληρονόμησες μια περιουσία ή να κέρδισες το Joker και να πιάσεις και 5 κάρτες και αρκέψεις να κάνεις πράγματα. Μόνο έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιος να μου στείλει ότι έχω δέμα και πράττω καιρόσο θέμα. Όχι ρε φίλε μου. Μόνη φορά που το έκαμα ήταν... Είναι παράγγελα κάτι. Μόνη φορά που το έκαμα ήταν το email που πιάσα εγώ με ο θείος μου Χαραλάμπου στη Νότια Αφρική που πέθανε και πρέπει να κληρονομήσω 7 εκατομμύρια. Μόνο πάει έτσι το ίδιο πράγμα, α. Ρε, δεν φάεις να χαρείς. Ρε, μια φορά η Άννα, όταν είμαστε στα Λύκειο, εντάξει... Η Άννα που λόγησαν πριν με το αναδείσκοδο. Τι είναι η Άννα. Κάτω σταρικάκης, ναι. Ήθελα πολλά να μου πεις ο Μουναρικάκης, ρε μάτια. Μουναρικάκη, ξέρω εγώ κάτι έτσι. Μα ξέρω τι θέλουμε, ρε άστα. Πες. Είμαστε Λύκειο, ήταν μόλις ήρθαν η Πίτσα Χατ στην Κύπρο και έκαμε μου φάρσαν τάχα και στείλε μου 3 extra large πίτσες. Τότε ήμουν Λύκειο και Άννα λίγο πιο μίτσο και κοιταζόμασταν μέσα στο σχολείο. 6 λίρες 99. Μην είχαμε μιλήσει ποτέ. 6 λίρες, πώς θα μου τα πίτσες. Δεν ξέρω ρε φίλε. Έτσι νόμιζε ότι έκανα μου φάρσα. Απλά φάμε τε, σαν τελείες. Ναι, ενώ εσύ που τότε συζητούμε το ότι... Δεν είναι καλή σας φάρσης, Γιάννα. Ναι, φάμε τε. Ήρθαν οι πίτσες, δηλαδή τους είναι παραγγείλαμε. Τηλεφωνά ο Μιτσής, τότε χαρίζαντες για να κάνουν προμόζο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, λέει ο μάνατζερ ότι μπορείτε να σκρατήσετε. Είσαι λουβί, ρε.
Πελάναμε τις πίτσες. Είσαι πίτσα με λουβί. Όχι. Σε λουβί σπίτι ρε. Πελάναμε τις πίτσες. Έτσι ύστερα από χρόνια είπε μου ότι είναι εγώ πόσο στείλα είναι τις πίτσες. Α, περίμενε να μαντρευτείς ύστερα σου πει. Όχι, μετά που αρκέψαν ρε απλά ένιωσε οικία να μου το πει. Έτσι μετά που αρνηθήκα και τρεις φορές. Εντάξει, πριν την εκπομπή είναι σκεφτό να βρω ένα θέμα και θυμήθηκα ότι είναι κυπριακές τις υπερβολές. Ειδικά θυμούμουν την υπερβολή που λένε ότι άμα φάεις πολλά χασούθκια να γίνει το νερό να γεμάσεις το νερό. Αθασούθκια. Έχετε το τούτο. Άμουν η άμουν στην πάφο. Εντάξει, ισχύει ρε. Το ίδιο είναι και κουτσά. Τα κουτσά εντάξει ρε φίλε, έχει άτομα που δεν είναι ανέστη μόνο μπορεί να το πάθει. Μπράβο. Και άνοση. Και άνοση, ναι, μπράβο. Είναι σωστά ρε, είναι και μαλακίες. Ή το άλλο που λένε ότι άμα καταπιείς την πίστα να σου πω και ο κολός σου. Ναι, ναι, ναι. Όχι, τα όξινα, τα οξινούθια ρε, κατορρούν σιλί πάνω. Ναι ρε, και τούτο, λάζα μας το. Έτσι όμως μπορεί να κατάλαβα ποτέ. Πάλε στο πόνι με τα παπουτσώση κατάχα, ναι. Στο πόνι κολός. Είναι αλήθεια καλή, άμα δεν το μασάς. Ναι, ενώ πρέπει να το μασάς λίγο και στρα το καταπίνεις. Με το καρπούζι, ναι, αλήθεια. Εγώ και όμως μπορεί να κατάλαβα ποτέ και δεν μπορούσα να το εξηγήσω, είναι ότι αν πέτεις πολλές φορές μου τσέλα λέει να στραωθείς. Ναι ρε, πού το... Πολλές φορές. Να κρούσουν τα tips, τα flash. Εγώ να σου πω, όταν ήμουν μητσί και άκουσα το τούτο, είχα άλλη νενιά του, ο μόνος τρόπος για να τυφλωθείς είναι να πέφτει και να πέσεις, όταν να σου πει έτσι. Και ποτέ δεν πέφτει να το κάνω. Η τη ώρα που τέκαιον να γύρισε έτσι, πέφτει να πας στο αρφό μου. Ήταν μούλιο. Λέτσα. Έκαμε σηκώνα. Ναι. Και ρώτησα κάμπος στους παρέντες μου. Εντάξει, ο πελός άρφος του και φορεί τρικό που κατούλον τρίχα. Πρέπει να τα λεπωρεί του ποντά το κομπέντου. Εν το τρικό που μας έγραψε η μάμμα μας για πάντα. Τρικόζια. Και ρώτησα στους παρέντες μου, πούν άλλες πόντες πελάρες. Και είπα μου διάφορα, εντάξει, κάποια είναι αστεία, κάποια είναι αστεία. Να λέει ότι... Δεν μας τσιά πόνε είναι αστεία, γιατί το είδα. Να λέει, άμα σακάσει ο χαμολιός, άκου τώρα. Δεν μου λέωσαν οι παλιοί. Άμα σακάσει ο χαμολιός, λέει, πρέπει αυκεί ο γάρος ο άσπρος πάνω στο φούρνο και να κράξει 7 φορές. Ποιος είναι γάδαρος σου το μεντούτο. Για να σε ξακάσει ο χαμολιός πρέπει να γίνουν τη ιστορία. Ε, λογικό ρε φίλε, κάτσε. Ναι ρε φίλε, είναι πολλά λογικό. Ο ακανομούτας που ποτέ να κάνεις κανένα μπαστή μου τι. Γιατί δεν λέω να κάνω μούτα. Γιατί να κάνω. Η άλλη μαλακία να βγεις που είδε αμπορτά που μπήκε για να με χάλασουν τα προξενιά. Ναι, γιατί. Γιατί. Ναι. Ξέρω γιατί. Ο Σεπαρνομούτσουνος που λάβει στο Λιοπέτρο. Ε, Σεπαρνομούτσουνε. Ε, τούτον ισχύει όμως. Ο Μπάμπος πριν. Μόλις έφανε την πουνιά, το γόνατο. Πρέπει να είναι το που λάβει Σεπαρνομούτσουνος. Ένα άλλο λαλού ρε πάνω, τα κοβέλια τα δικά μας συμπαρνομούτσουνες. Το άλλο. Το τσιρογάουρο. Ναι, με βάλεις τα μαμπουτσιά στο τραπέζι, να πεθάνει κάποιος. Τούτο είναι το μετώ. Ή με σούσε τα πόθηκια σου, σούσε να κάποιος να πεθάνει. Κανεί ρε, επειδή σούσε τα πόθηκια μου να πεθάνει κάποιος, ας πούμε. Πέμπω ρε κουμπάρ, ξία μου το. Με αλώσαν με τόσα κομπλεξία, με λέει εκείνο όλοι το άλλο να σου πω σε κόλος σου να τυφλωτείς, γαμώ το κέρατο. Εντάξει, τσίνους, έτσι με τους κάνεις τίποτε. Εμναλίνα με αθαστουπώσει ο γόλος τους. Ακούει εμένα ο τσίνις μου ρε φίλε. Ναι, και πολλά κορτσίνη γενιά. Με τα αθάσια, έπαιρναν τους, τους η αγιά μου ας πούμε. Να συνάξουν τα αθάσια και για να τους δείξει ποια αθάσια. Εσύ έπαιρναν τους πέτρες ρε. Τα χατζαμε, τσάμε. Εμάς, μέτρες πολλά αθάσια, σε πόσο γόλος. Να γεμώ συνερών το τους. Είμαστε survivor, μάλλα για ποιος αν μπουτούσα όλα κακά του. Σκέφτο το ρε. Άλλον. Μεγαλώνει ο σταχτός του τσιγάρου σου, έλα λέω ότι καμιά γειτόνισσα σου. Ναι, άμα... Μισό να αναμένω, άμα πάει σε δάση. Α, ναι, άμα ψει, άμα είναι πάρει καλά. Άμα το ανάψει και πάει γλύωρα το φίλτρο. Όχι ρε, άψει μισό ρε. Κρούσετε με. Ρε, ρε, ξανά είναι ψηλή μου, παίρνει μονόπλευρα επειδή βάλε το πράγμα να πει για μερικά. Πού να δω ρε τις πράγμα ρε. Στην Αμερική ρε. Α, ναι. Τον καιρό που έπιεννα με Αμερική, μας ήταν μίτσι. Σημαίνει ότι η γειτόνισσα τσινού που είναι έτσι, αμνιέται. Του Τζόνσου. Οποιοδήποτε, του Αβρή, του παρέα, του άλλου. Το πιο παλαβόν είπε μου ο φίλος μας από εκεί που ήταν τα βέβαια σήμερα κατενιώσα, αλλά δυστυχώς έπαθε μόνο το μαλαζαπράγκα, δεν μου έπαθε. Παθέν ο κοκκής μας. Α, τώρα που είπετε για έτσι ρε φίλε, πήγα και έκαμε από την καστροσκόπηση και ξέρεις να μπούχαμε στο μέσα. Έχω μόνο το λιγοδρόμιο.
ελικοδρόμιο. Κάτι άλλο νομίζω. Συγγνώμη, είσαι κλιμακτήριο, ρε. Δεν είμαι σε ελικοδρόμιο. Έχω σκουλούτσι, ρε. Έχω ταινία, ρε. Γι' αυτό που τρώω στο σύνολο δεν υπάρχει σκουότε. Γι' αυτό μου έγινε ηθοποιό. Τέλο πάντων, πέω για να γίνει παλιά. Άκου τώρα να μου πει ότι έτσι στα ρομάρε παρά στην Κύπρο. Να ξαναρωτήσω και να μου το ξαναεξηγήσει. Ρε, περίμενε, περίμενε. Πριν προχωρήσει, να πούμε ότι ο Κοκκίς είναι ο Γιώργο Νικολάου. Θα ήταν σήμερα καλεσμένο δαμέ, απλά εκάλεσε τον Ιμενεγάκη και πούλησε μα. Ναι, ρε, είναι στην Ιμενεγάκη. Public figure, είχε το. Ήταν. Πού να γνωρίζει το μαχαζί, το. Το Νότο. Ήταν που φύγει το τραγούδι εκεί στο Νότο, ήταν αφιερωμένο για το. Για να καταλάβει. Ναι. Μπορούμε να φέρουμε το έργο του μέσα από το χειροποίητο που έκαμε, ναι. Γιατί κάμουν έργα. Ξεκινάμε. Ναι. Ένα πρόλαβε ναι. Να μα πει, πει στην Μενεγάκη και δεν μα είπε γιατί μοιρά. Τώρα ξέρει ακόμα ένα. Με κοχύλια. Χειροποίητα ούλα, να πούμε ότι μπαίνει η θάλασσα, μαζεύει, κολλά, κάνει. Ασχολείται πολλές φορές. Ναι. Τα είδε μας πολλές φορές. Βέβαια. Και με τα κοχύλια έκαμε έναν έργο τέχνης πάλι για τον Ολυμπιακό, για τους Ολυμπιακούς, που έχει 43 κοχύλια. Και όλο τυχαίο φέτος ο Ολυμπιακός έπιασε το 43ο πρωτάθλημα. Οπότε είναι μεγάλη ευκαιρία. Μάλιστα. Για τα γαβράκια που είναι τρελαμένοι, θα τον παραγγείλουν. Να βάλουν beat, ξεκινά από 100.000 το πω. 1.000 ευρώ. Λέβα, ρε. 1.000 ευρώ. Καλώς λέει Λέβα. Λέβα. 100.000 πόντο Σίπα. Σίβας. Άκου να μιλώσαν σε σκοπελούες. Να μην τρώσει λεμόνια μισή, γιατί όταν θα ξεπαρθενέψουν δεν θα έχει αίμα. Ξανακούσα το τούτο. Πώς θέλω στα αποφέρω. Ελάλε μου το παπάς μου. Ναι. Δηλαδή τώρα, πριν καταλάβω ότι μου γιος. Δεν έχει με πούτσι με κολόρο, φίλε. Δηλαδή, μην τρώει λεμόνι. Δηλαδή, η λεμονάδα. Λεμονάδα, εντάξει. Ρε. Εντάξει, η λεμονάδα. Ναι, ρε, ναι, ναι. Ας πούμε. Νομίζω υπάρχουν σεξουαλικά υπονομένα που καταποτούν τις κουβέντες. Είπε το κάποιος που βρήκε την κόρη του ή έμαθε ότι η κόρη του πάει που κάστη λεμονιά και τρώει το. Το λεμόνι. Ξέρει που θέλει να τσέψει τα λεμόνια. Εντάξει, εσύ παίρνεις το πιο ανθρώπινο, εγώ παίρνω το πιο, πιο σεξουαλικό. Και που άλλη να πάει να ξεπαρθέψεις, θέλει και να τσεκάρεις αν είσαι γέμα και να πεις «Ω, δεν μπορεί να τρώει λεμόνια, ας πούμε». Ρα, εφάλε λεμόνια, πάτε. Εγώ τελείωσα μετά τα θέματα μου. Αλλά έχω μια ερώτηση που θέλω να κάνω. Εσύ το θέλω να την κάνω. Γιατί είσαστε δυο θεμποιοί κομικοί πολλά μεγάλης εμβέλειας για μένα. Εγώ, ρε, το Μαρίνο, το πιτσιά το πράγμα. Κάποτε. Είπαμε το ξανά. Είμαστε στην Κύπρο. Ας κάνω την ερώτηση και θα δείτε από μόνο τι θέλετε. Πότε μετρά ένας ηθοποιός είναι καλός στην Κύπρο. Δεν τ' άλλος μπορεί να το αξιολογήσει το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε, όταν με ρωτούν για την εκπομπή, λέω τους έχω τους πιο καλύτερους, τους πιο καλύτερους ηθοποιούς στην Κύπρο. Ποιος σου το λέει το πράγμα. Ναι, εν τούτη είναι η ίδια ερώτηση που κάνω και εγώ. Ποιος σου το πράγμα για να το πεις εσύ. Εν την ίδια ερώτηση που κάνω σε εσάς. Ο κόσμος. Πώς το αξιολογάς. Πού τα λεφτά που πιάνει ο άλλος. Ανάλογα με ο Κασέρια ή. Ναι, ρε, αφού ήρθε και ήρθαμε με λιμουζίνε. Ο Μαρίνο έδωσε σου για την εκπομπή 150.000 για να μπορεί να αναλύσει εσύ ότι είναι καλό. Εγώ σου το κάτι τίποτε. Δεν είπε ποτέ για μένα το δίνω καλό. Άρεσε καλύτερο. Ρε, για να μην μαλώσουμε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμο ρε φίλε. Ο κόσμο αποφασίζει. Έχω τον ήδη. Ξέρεις, πα στη μούτη του Σιμπέτου να παίξω. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμο. Θέμα γούστου. Θέμα γούστου πρώτα, ναι. Θέμα γούστου. Δηλαδή, μπορεί να μου πει, ας πούμε, πέμπτο καλύτερο ηθοποιών του κόσμου. Μιλώ για Κύπρο, ρε. Θα του πω εγώ κάποιον να μου πει άλλο τζίνο. Θέμα γούστου εννοώ. Είναι να παίζει σε θέατρο, ας πούμε, πολλές φορές να παίζει σε τηλεόραση, να παίζει σε σειρέ, να είναι αγαπητό, να είναι το παίζει. Τηλεόραση, ρε φιλέ. Η τηλεόραση να παίζει σε μια σειρά στην τηλεόραση, ρε φιλέ. Ένα αγαπητό. Το θέμα είναι να μπουν. Πόσον καιρό είναι αγαπητό. Καταλαβέ. Ναι, πες ότι παίζεις ρε Μανώλη σε μια σειρά, το αν είσαι καλός πώς εμποκρίνε. Έχει τρόπο ή απλά εγγύνουν η ερώτηση. Η τηλεόραση δεν μπορεί να κρίσει αν ένας ηθοποιός είναι καλός, γιατί κάποιος που είναι ηθοποιός μπορεί να κάνει τηλεόραση. Οκ. Εντάξει. Είναι στο θέατρο που πρέπει να πω. Δηλαδή έχει τόσα στο... Και η ερώτηση που έκαμε... Δεν ξέρω, σταματούν. Πάρα πολλά... Ξέρεις, να σου πω, Πέ μου φύγε. Επίεν τούτος στους χορηγούς και τους έχω τους δύο καλύτερους ηθοποιούς στην Κύπρο, είπα τους καλύτερους και είναι πια με κανένα χορηγό. Και προσπαθεί να αποδείξει. Εδώ ξέρω, είχαμε χορηγούς και μακάρι ήταν καλά. E-shop for fitness εννοείται. Και το Milakshari. Ευχαριστώ τους πάρα πολλά. Είπαμε τα. Είναι αναγκαίων κακών καλών οι χορηγίες στο ίντερνετ, γιατί αναγκαστικά είναι ο μόνος τρόπος να χρηματοδοτήσει μια εκπομπή. Ελπίζουμε να συνεχίσει ο χρόνο που είναι τόσο ένα σκοπό μας.
Όχι, άκου να πούμε εδώ και θέμα. Και τερκάζει τώρα με τον που είπε. Άντρας υπέστη την απώλεια μνήμης 10 λεπτά μετά το σεξ. Περίμενε, με ποιον επίε, με ποιαν επίε. Με γυναίκα το ξέρω με άλλη. Είναι λογικό να επίε με άλλη. Ήταν ενεργητικός συμπαθητικός. Να κάτω πως είναι έλεγε με ποιαν επίε. Αλλά επίε κάνω και εγώ ρε, να πάμε άλλη και να μάρα θυμούμε. Είπα τα κοινό μνήμης, ας πούμε. Καταλάβες, το κόλπο. Ρωτήσε πανελίδε. Δέκα λεπτά, εγώ να πω ότι πάθαν πλακάω και να θυμάσαι για τη σημεία. Ναι ρε, και κάθε πατσαρκά μου να τόσο να θυμάσαι το συγκεκριμένο σημείο. Τι, πώς, τι εννοώ. Λέει ο άνθρωπος, το ρωτήσε επανειλημμένα την γυναίκα του και την κόρη του για τα γεγονότα εκείνου του πρωινού. Την κόρη του δεν τα τέρω του, ρε φίλε. Τα και η κόρη του μπρος. Πράκρυφο, κοίταζε. Ναι, γίνεται ρε φίλε. Ενώ τι έγινε εκείνη την μέρα και την προηγούμενη μέρα. Εντάξει, ξέρετε ότι δύο χρόνια που ψάχνω θέματα. Είμαι πεπισμένος ότι όσο τις μαλακίες κάλυψε κάποιους που τους δημοσιογράφους πονούν του και γράφουν μαλακίες. Έτσι μπορεί να τα διασταυρώσεις παίζουν πολλά, καθόλου και μπορεί να σκεφτείς ότι η μαλακία να τη γράψεις απλά για να γράψεις τα περίεργα του στάδε εφημερίδας. Αναστάζει, εκτός που να βρίσκεις θέματα δεν πάλι ασχολείσαι. Γιατί να σοβαρέψουμε. Με ένα εσύ, change up, είπα να μου 30 δευτερόλεπτα. Κάμε στιγμή σοβαρό. Πέρα από την εταιρεία μου το eShop for Fitness, η οποία προμηθεύουμε εξοπλισμό κυμαστηρίου και εξοπλισμό κυμαστηρίου στα σπίτια, κάνουμε και την εκπομπή που την κάνουμε γιατί παίρνουμε καλά. Κάνε εκπομπή ρε φίλε, θα μου πού να έρθουμε. Αλήθεια, είδες καμιά φορά. Εν τούτο που είπαμε προηγουμένως, τόσο άνθρωπος κάνει το informal entertainment χωρίς κανέναν κέρδος, χωρίς κανέναν όφελος οικονομικό. Κερδίζει ρε φίλε. Πόσο μαζόχας μπορείς. Κερδίζει συναισθήματα. Πραγματικά, ένας που πέρα από το ότι κάνουμε την καύλα μας και νότο και περνούμε καλά και στα παραπάνω επεισόδια είχε πάρα πολύ γέλιο και γελούμε που μόνοι μας ας πούμε και κάθομαστε κάτω και λέγουμε στα γελούμε και νότο εντάξει, δεν μπορούν να είναι όλα τα επεισόδια επιτυχημένα και παίζει και πάρα πολύ ρόλο καλεσμένο. Το κάθε επεισόδιο έχει δική του χωρισμό χαρακτήρα ρε φίλε. Πάρα πολύ ρόλο καλεσμένο για ένα επιτυχημένο επεισόδιο. Θεωρώ ότι ως μέσα στη δική μου εταιρεία, ως marketing manager, ας το πούμε, είδαμε ότι το βίντεο στο ίντερνετ είναι το μέλλον. Οπότε για μένα ήταν μια μεγάλη εκπαίδευση το πράγμα. Και ενώ τότε λέω, έχω τους. Μέσα στην εκπομπή μου κάνουμε τέλος πάντων, έχουμε και όπως κάτι τους οδηγούς. Και πέρα από τα παιδιά και από τον Γιάννη τον Τραν που βοηθά, εν τεχνογνωσία, μαθαίνεις πέντε πράγματα τα οποία μπορεί παρακατώ να τα κάνεις εφαρμογή στη δουλειά σου. Άρα εγώ κέρδισα από τούτο. Σε μάθουμε το τι θέλεις. Και το ότι περνάς καλά, είπες, και γελάς, εμπορούσες όμως τα λεφτά... Για περνούσαμε καλά, ρε. Εμπορούσες όμως τα λεφτά που μας διά και δίνεις για την παραγωγή να αγοράζεις καλό πράγμα. Και περνάς καλύτερα. Σκέφτηκες τώρα, περνάς καλύτερα. Και αν έχεις τους πέλους θα σε κέλες σου την ώρα. Και όλη την εφτωμά μες στα group message. Και δουλεύκει και πάνω του και ξέρω εγώ ώρες που είχαμε. Ναι. Να σκεφτούμε λίγο για παρακάτω. Μην στάσεις σου τον πράξεις, αλλά... Όχι, είναι το καλό σου που θέλω. Δουλεύω για σένα. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Καλόν καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Και με υγεία. Πνευματική υγεία. Έτσι να σπάσει. Πέτω να το ακούσεις σαν εκατούρα, σε σκέφτηκε κάτι ρε. Πέτω καλία μου. Να κοπείς το μοντάζο εντάξει. Τσιτσικάς, ο μιντσικάς, ο τσιτσιμιτσιχόν τσιρά. Έχει τσιάντα πω. Ανέβηκε στην τσιτσιά, στην τσιτσιά. Ξεχίζει το. Δεξιά σαν το ίδι. Ανέβηκε στην τσιτσιά τώρα. Ο τσιτσικάς. Ο μιντσικάς. Ο μιντσικάς. Ο τσιτσικάς, ο μιντσικάς. Ο τσιτσικάς, ο μιντσικάς. Ο τσιτσικάς, ο μιντσικάς ανέβηκε στην τσιτσιά. Ο τσιτσικάς, ο μιντσικάς ανέβηκε στην τσιτσιά. Ο τσιτσικάς, ο μιντσικάς ανέβηκε στην τσιτσιά για να κόψει την τσιχόν. Τώρα έκαγε το κρουσμένο. Όχι, όχι, λεπτό. Ο τζίτσικας, ο μίτσικας, ο τζιτζιμιτζιχόντζιρας ανέβηκε στην τζιτζιριά, στη μιτζιριά, στην τζιτζιμιτζιχόντζιριά για να κόψει τζιτζιρα μίτσικα, τζιτζιμιτζιχόντζιρα. From the moon to the butter, nice to meet you.